Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε, εκ μέρους του Καλλιτεχνικού Συνόλου Πολύτροπων και του διαδικτυακού καναλιού intv.gr με υπεύθυνο τον Γιώργο Αρβανίτη. Σας καλωσορίζω στη φιλόξενη αυτή αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Μεγάλου Μουσικής, της Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Και το θέμα το οποίο επιλέξαμε απόψε, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες απασχόλησε συνέδρους σε ένα γαλλόφωνο συνέδριο στις Βρυξέλλες, το θέμα δηλαδή των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, και πριν από λίγο μας έστειλε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Ίσως ξέρετε αυτό το θεσμό, είναι ο θεσμός διακοινοβουλευτικός, βουλευτές από όλα τα ορθόδοξα κράτη συγκροτούν ένα θεσμό που προσπαθεί να προωθήσει θέματα που αφορούν στους χριστιανούς όλης της γης, κυρίως βέβαια τους Ορθοδόξους. Σε αυτή τη συνέλευση που έγινε στη Βιέννη της Αυστρίας πριν λίγες μέρες, στις 27 Ιουνίου, εκδόθηκε ένα ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των χριστιανών και άλλων μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Και αποφασίζει η συνέλευση, λέει, να υιοθετήσει ως δράση ύψης της προτεραιότητας για τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας τον στόχο να εργαστεί προς την αποτελεσματική και επίγουσα προστασία όλων των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να συστήσουν μια ειδική ομάδα υψηλού επίπεδου, η οποία να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για τον σκοπό αυτό, να συνεργαστεί με όλους τους υφιστάμενους οργανισμούς, να αναθέσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να κάνουν έκκληση προς τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2015 και να ζητήσει δήλωση για την υιοθέτηση άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και να συγκαλέσει υπό την αιγίδα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας ειδικό διεθνές συνέδριο για την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Λέγεται όχι αργότερα από τον Νοέμβριο του 2015 ή να συμμετέχει η ΔΙΣΟ ως συνδιοργανωτής σε άλλο ανάλογο που οργανώνεται στην Αθήνα, αποστέλλοντας προσκλήσεις προς τους επικεφαλείς των χριστιανικών εκκλησιών του Λιβάνου, Συρίας, Ιράν, Ιορδανίας και άλλων χωρών της περιοχής. Αυτά σε επίπεδο υψηλό. Να σας πω γιατί εμείς ως ιδιώτες κάνουμε την απόψινή εκδήλωση. Δεν θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία του Καλλιτεχνικού Συνόλου Πολύτροπων και του intv.gr και απορρέει από την αγωνία μας και την αγάπη μας για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά τα τελευταία χρόνια λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, λόγω των επιπτώσεων της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης και τελικά εξαιτίας της εμφάνισης των τζιχαντιστών στην περιοχή με τις γνωστές σε όλους μας οδυνηρές συνέπειες. Με τον φίλο Λιβανέζο και θεολόγο και φιλόλογο Ρόνι Μπουσάμπα, που θα μιλήσει απόψε, έχουμε κάνει σχετικές εκπομπές στο intv.gr, έχουμε ανεβάσει κείμενα στο διαδίκτυο, συζητάμε συνεχώς για την κατάσταση και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση με τη συνδρομή δύο σπουδαίων επιστημόνων, της κυρίας Στεφανίας Χλουβεράκη, η οποία είναι λέκτορ συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο ΤΕΙ Αθηνών, και του κυρίου Κωνσταντίνου Κοπανιά, ο οποίος είναι καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής αρχαιολογίας, και οι δύο έχουν εργαστεί, θα τα πούμε στη συνέχεια, στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν μία εμπειρία από την περιοχή εκεί. Θα ήθελα να σημειώσω ότι με το θέμα αυτό, δηλαδή οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, έγινε ένα συνέδριο πριν 4 χρόνια από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Διεθνές συνέδριο, με τεράστια απήχηση, το οποίο μάλιστα είχε καλύψει και το διαδικτυακό κανάλι, το intv.gr. Έρχομαι στα πολύ πρόσφατα. Μεταξύ 28 Απριλίου και 1 Μαΐου 2015,
πραγματοποιήθηκε στο μπάρι της Ιταλίας από την κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου, διεθνές συνεδρίο με τίτλο «Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής». Ποιο το μέλλον τους? Μόλις στις αρχές Ιουνίου, σχεδόν πριν ένα μήνα, στο Σότσι της Ρωσίας, στο τρίτο φόρουμ χριστιανικής νεολαίας, το κύριο θέμα της πρώτης μέρας του φόρουμ ήταν η κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, με τους εκπροσώπους του Λιβάνου να υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για μια αντιπαράθεση του Ισλάμ και του χριστιανισμού, αλλά για τις τακτικές εξτρεμιστών, και να προειδοποιούν σε δραματικούς τόνους πως αν η Συρία χάσει, οι χριστιανοί θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, με πρωτοβουλία του Υπουργού Νίκου Κοτζιά, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για το ένα συνέδριο μεγάλο, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο, πήγε τον Ιούνιο, θα γίνει μάλλον το φθινόπωρο, με το ίδιο θέμα. Αλλά και το Βατικανό προετοιμάζει ένα συνέδριο για τη Μέση Ανατολή, το οποίο θα το κάνει εκεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, στο Κουρδιστάν του Ιράκ, και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο καρδινάλιος του Μιλάνου, Άγγελος Κόλλα, επισκέφθηκε πολύ πρόσφατα, 18 και 19 Ιουνίου, την περιοχή, μαζί με τον Μαρονίτη Πατριάρχη Αντιοχίας Μπισάρα, το Ερμπίλ, ώστε να προετοιμάσουν το συνέδριο αυτό του Βατικανού που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Άρα νομίζουμε ότι η απόψηνή μας εκδήλωση δεν είναι κάτι άλλο παρά μία ψηφίδα σε όλο αυτό το puzzle που βλέπετε ότι εξυφαίνεται γύρω από τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής διεθνώς. Επιτρέψτε μου να περάσω στην εισήγησή μου που αναφέρεται ακριβώς στο μοσαϊκό των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για χριστιανούς, ποιοι είναι αυτοί, διότι δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι όπως ίσως πιστεύουμε. Αρχικώς θα υπενθυμίσω ότι στην περιοχή αυτή, από πλευράς Ορθοδόξου, υπάρχουν τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία. Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας με έδρα τη Δαμασκό της Συρίας και Ιεροσολύμων. Άρα όλη η Μέση Ανατολή είναι τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία μας. Θα χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν πρόσφατα παραδείγματα για να δείξω αυτή την πολυμορφία εκεί. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απαγωγή 2 Μητροπολιτών του Χαλεπίου. Το Χαλέπι είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Συρίας, ακόμα και από την πρωτεύουσα τη Δαμασκό, και είναι ακόμη μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, με ανθρώπινες εγκαταστάσεις από την 7η χιλιετία π.Χ. Την απαγωγή των 2 Μητροπολιτών, Χαλεπίου, του Ελληνοορθοδόξου Παύλου, είναι ο κατασάρκα αδελφός του νυν Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη και του δίπλα Σύρο Ιακωβίτη Ιωάννη. Από την απαγωγή αυτή συμπληρώθηκαν στις 22 Απριλίου 2 χρόνια. 2 χρόνια απόλυτης σιωπής, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τύχη τους. Αυτό είναι πρωτοφανές στα χρονικά. Συνήθως έχουμε μία εξέλιξη σε κάποια απαγωγή. Έχουμε μία ενδείξεις για κάποιο πράγμα. Εδώ δεν υπήρξε ποτέ τίποτα, παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο, δεν είχαμε ποτέ ούτε από τους απαγωγείς κάποιο σημάδι. Απήκθησαν 2 χριστιανοί Μητροπολίτες, ο ένας Ορθόδοξος, που ανήκει στο 3ο τάξη Πατριαρχείο Αντιοχίας, και ο άλλος Σύρο Ιακωβίτης ή Σύρο Ορθόδοξος. Δηλαδή ανήκει σε μια, όπως λέμε, προχαλκιδόνια ή μονοφυσιτική εκκλησία, της οποίας το Πατριαρχείο έχει έδρα την Δαμασκό της Συρίας. Σας δείχνω στη συνέχεια μια ιστορική φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή είναι στη μέση ο απαχθής Μητροπολίτης Παύλος, περιστοιχιζόμενος από τον Μαρονίτη Πατριάρχη Μπισάρα και επισκόπους των Μαρονιτών, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Χαλεπίου των Μαρονιτών, ο οποίος παραιτήθηκε αργότερα με την έναρξη των εχθροπραξιών. Οι Μαρονίτες είναι χριστιανοί καθολικοί της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι πάγονται στον Παπά της Ρώμης. Μαρονίτες υπάρχουν και στην Κύπρο, έχουν
Μαρμενίτη Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο της Μαρμενιτικής Εκκλησίας στο Λίβανο και η εκλογή του επικυρώνεται από τον Πάπα. Ελάχιστοι Μαρμενίτες υπάρχουν και στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην επαρχία Κερινίας, στο χωριό Κορμακίτης, οι οποίοι σύμφωνα με τους γλωσσολόγους μιλούν και μία μοναδική διάλεκτο. Στην επόμενη φωτογραφία, η οποία είναι εξαιρετικά πρόσφατη, πριν από λίγες μέρες στη Δαμασκό, βλέπουμε τρεις πατριάρχες Αντιοχίας. Αριστερά ο Ελευθόδοξος Ιωάννης, στη μέση ο Μαρονίτης και δεξιά ο Σύρο Ιακωβίτης. Εφραίμ ο δεύτερος, από μία πρόσφατη συνάντηση εκεί στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο στη Δαμασκό. Και αμέσως μετά σας δείχνω τη φωτογραφία αυτή που θα μπορούσε να ξενήσει πολλούς Ορθοδόξους. Ευλογούν από κοινού οι τρεις πατριάρχες από εκδήλωση σε Μαρονίτικη Εκκλησία. Στη μέση ο Μαρονίτης, δεξιά ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης και αριστερά ο Σύρο Ιακωβίτης. Εδώ όμως είναι οι πέντε πατριάρχες Αντιοχίας. Τι έχουμε? Αριστερά ο Μελχίτης, ο οποίος είναι ουνίτης. Αριστερά αυτός που φαίνεται ως Ορθόδοξος είναι ουνίτης. Οι ουνίτες, όπως ξέρετε, υπάγονται κατευθείαν στον Πάπα. Και δεξιά τέρμα ο καθολικός Σύρο Ιακωβίτης. Ο καθολικός Σύρο Ιακωβίτης. Τι σημαίνει αυτό? Σύρο Ιακωβίτες υπάρχουν δύο ειδών. Οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στον Πάπα, και οι λεγόμενοι καθολικοί Σύρο Ιακωβίτες, οι οποίοι ανήκουν στον Πάπα. Αντιλαμβάνεστε το μοσαϊκό των χριστιανών. Θέλω να τονίσω εδώ κάτι μοναδικό. 60 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό της Συρίας υπάρχει η πόλη Μαλούλα. Η Μαλούλα έγινε γνωστή από την απαγωγή πριν ένα χρόνο καλογραιών, οι οποίες ευτυχώς αφέθησαν ελεύθερες. 11 μοναχές. Στη Μαλούλα οι χριστιανοί μιλούν την αραμαϊκή γλώσσα, η οποία κατά τους γλωσσολόγους είναι η γλώσσα του Χριστού. Αυτή είναι 99,9% η γλώσσα του Χριστού, η αραμαϊκή. Το Συριακό κράτος, και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό, το Συριακό κράτος, δηλαδή ο Άσαντ, είναι αυτός ο οποίος προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2004 σε ίδρυση Ινστιτούτου Διδασκαλίας της Αραμαϊκής Γλώσσας. Αυτό είναι το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας στη Μαλούλα, το κέντρο δηλαδή των Ορθοδόξων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Όλοι αυτοί οι χριστιανοί και άλλοι που θα δούμε στη συνέχεια, μέχρι να ξεκινήσει η Αραβική Άνοιξη ή, να πάμε λίγο πιο πίσω, μέχρι την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, συνυπήρχαν αρμονικά παρά τα προβλήματα, δηλαδή τα δικτατορικά αυτά καθεστώτα, αυτό είναι ένα περίεργο γεγονός, αυτοί οι απόλυτοι μονάρχες που διοικούσαν 40 χρόνια, ο Άσαντ, ο Καντάφη κτλ, αυτοί εξασφάλιζαν μία ισορροπία στους χριστιανικούς πληθυσμούς, η οποία τώρα διαταράσσεται κυρίως δε μετά την εμφάνιση των τσιχατιστών. Περνάω πολύ σύντομα στους χριστιανούς στο Ιράκ. Είναι γεγονός ότι επί Σαντάμ Χουσέιν υπήρχαν, όπως εκτιμάται, 1,4 εκατομμύριο χριστιανοί. Ανάμεσα στα περίπου 29 εκατομμύρια του Ιρακινού πληθυσμού, οι περισσότεροι Χαλδαίοι, Ασσύριοι και Αρμένοι και ένα μικρό ποσοστό Καθολικών και Ορθοδόξων. Πιστοί όλοι μιας από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τώρα έχουν μείνει περίπου 300.000. Άλλοι τις ανεβάσουν στις 400. Πάντως, έχει υποστεί μεγάλη συρρήκνωση στο χριστιανικό στοιχείο εκεί. Ίσως θα έχετε ακούσει ότι οι απειλές των τσιχαντιστών είναι του τύπου «Αύριο το πρωί, αν δεν έχετε φύγει, σας καίμε». Δηλαδή σε μία νύχτα μέσα καραβάνια φεύγουν για να προωθηθούν στα σύνορα με τη Συρία
την Τουρκία. Τα δύο τρίτα υπολογίζεται πως έχουν φύγει από το Ιράκ ήδη από την εισβολή των Αμερικανών το 2003. Έχουμε δηλαδή τώρα εδώ μία μαζική μετακίνηση Ασσυρίων χριστιανών από τα χωριά τους που βρίσκονται στο Ιράκ και στα βόρειο-ανατολικά της Συρίας προς τις περιοχές κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, οι οποίες βρίσκονται ακόμη κάτω από τον έλεγχο του Συριακού κράτους, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη, και υπό την προστασία των Κούρδων μαχητών. Η ιστορία τους πολύ συνοπτικά. Είναι οπαδοί του Νεστόριου, ονομάστηκαν Νεστοριανοί ήδη από τον 5ο αιώνα, αρνήθηκαν να δεχθούν τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, οι περιπέτειες τους αιώνες είναι πολλές, η οργανωμένη δράση της λεγόμενης Ουνητικής Λατινικής Ουνίας το 16ο αιώνα πέτυχε να αποσπάσει σημαντικό αριθμό Νεστοριανών. Αυτοί υποτάχθηκαν στον παπικό θρόνο και διαμόρφωσαν την Ουνητική Νεστοριανική Εκκλησία, η οποία ονομάστηκε Χαλαδαϊκή. Ένα καθολικό δόγμα με ανατολικό τυπικό. Αυτή η παραδοσιακή Νεστοριανική Εκκλησία έλαβε την ονομασία Ασσυριακή, για να διακρίνεται από την Ουνητική Χαλαδαϊκή Εκκλησία. Ασσύριοι και Χαλδαίοι χριστιανοί υπάρχουν στο Ιράκ, όπου σήμερα υφίστανται διωγμό, όπως είπαμε, από τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους. Οι Ασσύριοι ήταν ο πρώτος λαός που ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία και δεν την εγκαταλείψαν ποτέ, παραμένοντας όλοι χριστιανοί μέχρι και σήμερα. Λέγεται ότι γύρω στο 33 μετά Χριστόν στην Έδεσσα έγινε ο ευαγγελισμός τους από τον Απόστολο Θωμά και τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη μορφή της Ασσυριακής Εκκλησίας, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος είναι και μεγάλος Άγιος για μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να σημειώσουμε ότι οι Ασσύριοι χριστιανοί που ζούσαν στην Τουρκία υπέστησαν και αυτοί γενοκτονία, όπως και οι Αρμένοι το 1915, έχουμε φέτος τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων, και στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν, έχει στηθεί κοινό μνημείο για τη σφαγή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Αρμένοι είναι η πρώτη χώρα που υιοθέτησε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία στις αρχές του 4ου αιώνα. Περίπου το 93% υπάγονται στην Εκκλησία της Αρμενίας, που είναι και αυτή αντιχαλκιδόνια μονοφυσιτική. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στο Λίβανο, όπου υπάρχουν πολλοί Αρμένοι, εδρεύουν και οι δύο Αρμένοι πατριάρχες, ο Ορθόδοξος και ο Καθολικός. Και εδώ υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στον Πάπα και αυτοί που δεν ανήκουν στον Πάπα. Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο, όπως είναι γνωστό, εδρεύει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αλλά έχει ελάχιστο ποιμνίο στην περιοχή αυτή. Η μεγάλη χριστιανική κοινότητα είναι οι Κόπτες χριστιανοί, οι οποίοι και αυτοί ασπάστηκαν τον χριστιανισμό πολύ νωρίς, δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, θεωρούνται αντιχαλκιδόνοι. Είναι η μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία και η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα στη Μέση Ανατολή. Υπολογίζεται ότι αν είναι 83 εκατομμύρια οι Αιγύπτιοι, οι Κόπτες είναι το 10% του πληθυσμού. Και οι Κόπτες είναι και αυτοί οι Ορθόδοξοι στην πλειοψηφία τους, δηλαδή που δεν υπάγονται στον Πάπα, αλλά υπάρχουν και Καθολικοί Κόπτες. Με την Αραβική Άνοιξη δέχθηκαν πολλές επιθέσεις, με πιο συντρακτικό το γεγονός, όπως ξέρετε, του αποκεφαλισμού των 21 Κοπτών χριστιανών στην Λιβύη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός εδώ ότι το μουσουλμανικό Αιγυπτιακό κράτος έκανε αντίπεινα για τους υπηκόους του χριστιανούς. Δηλαδή, λίγο μετά το γεγονός αυτό, σήκωσε αεροπλάνα και βομβάρδισαν στόχους των τζιχαντιστών στη Λιβύη. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το ότι ένα μουσουλμανικό κράτος μπαίνει στη διαδικασία να υποστηρίξει τους χριστιανούς υπηκόους του, κάνοντας αντίπεινα για τον αποτρόπιο αποκεφαλισμό του. Να σημειώσουμε βέβαια ότι σε όλη αυτή την περιοχή υπάρχουν πλέον και πολλές άλλες εκκλησίες προτεσταντικές και νεότερες. Στο Ισραήλ, όπου εδρεύει το Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων, έχουμε Λατίνο Πατριάρχη. Αυτό που βλέπετε εδώ. Ο Λατίνος Πατριάρχης έχει την έδρα του στο Ιεροσόλυμα, μπορείτε να φανταστείτε ήδη, από την εποχή των Σταυροφοριών, 1099. Και σε αυτόν υπάγονται οι Λατίνοι, οι Καθολικοί της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας και της Κύπρου. Αυτοί δηλαδή, ενώ είναι Καθολικοί και δεν υπάγονται στη Μαρονίτικη ή στην Σύρο-Ιακωβίτικη Εκκλησία που έχουν καθολικό προσανατολισμό, ανήκουν δηλαδή στον Πάπα. Τον Αύγουστο του 2014, οι Πατριάρχες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής συνήλθαν στο Ερμπίλ, που είναι μια αυτόνομη περιοχή του Ιράκ, και διετράμωσαν τη συμπαράστασή τους στο δοκιμαζόμενο ποιμνιό τους στην περιοχή, τονίζοντας ότι καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να μείνουν οι χριστιανοί στις αρχαίες αιστείες τους. Εξάλλου, στη σύναξη των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως τον Μάρτιο του 2014, τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι οι εν μέση Ανατολή χριστιανοί αποτελούν την ζήμην της ειρήνης. Όλοι αυτοί οι χριστιανοί που είδαμε αποτελούν την ζήμην της ειρήνης. Οι μεταξύ τους δογματικές και άλλες διαφορές δεν υφίστανται για τους διώκτες τους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα στις 30 Νοεμβρίου του 2014, δηλαδή κατά την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι στο πλαίσιο της θρονικής γιορτής, είπε: «Οι σύγχρονοι διώκτες των χριστιανών της Μέσης Ανατολής δεν ρωτούν εις ποιαν των εκκλησιών ανήκουν τα θύματά των. Η ενότης περί της οποίας ημείς πολυπραγμονούμεν», είπε ο Πατριάρχης στον Πάπα, «πραγματοποιείται ήδη εις την άς περιοχάς ατυχώς δια του μαρτυρίου». Η παρουσία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής στις αρχαίες κοιτίδες του χριστιανισμού σήμερα είναι μαρτυρία και μαρτύριο. Γι' αυτό μας εκφράζει η κατηγορηματική δήλωση που αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη Πάπα και Πατριάρχη στις 30 Νοεμβρίου και υπεγράφει στο Φανάρι. «Δεν δυνάμεθα να αποδεχθόμεν μίαν Μέσην Ανατολήν χωρίς χριστιανούς, οι οποίοι ομολογούν το όνομα του Ιησού εκεί επί 2000 χρόνια». Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον Ρόνι Μπουσάμπα, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής ως γέφυρας με το Ισλάμ. Όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε συμφωνούμε στο ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της Δύσης και στον Ισλαμικό κόσμο στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένες. Όλοι επίσης θέλουμε και ελπίζουμε να επικρατήσει η ειρήνη σε αυτή την περιοχή του κόσμου αλλά και παντού. Στο γιατί οι σχέσεις έφτασαν στο να είναι σε τέτοια κρίση μπορεί να απαντήσει κανείς κάνοντας μια ιστορική αναδρομή μέχρι τις απαρχές της αραβο-ισλαμικής επέκτασης στην λεκάνη της Μεσογείου, δυτικά και βόρειο-ανατολικά τον 7ο αιώνα. Επειδή όμως ο στόχος μας είναι άλλος, θα αρκεστούμε με λίγες αναφορές στο παρελθόν, άλλωστε η βιβλιογραφία σχετικά με αυτό είναι διαφωτιστική. Στη Μέση Ανατολή η πλειονότητα των πληθυσμών είναι μουσουλμάνοι, διαφόρων δογμάτων, και η μειονότητα είναι χριστιανοί διαφόρων εκκλησιών και ομολογιών, όπως μόλις ακούσαμε. Αυτή η πραγματικότητα κατευθύνει τις χώρες της Δύσης σε καθημερινή επαφή με το Ισλάμ πιο πολύ. Η επαφή των χωρών της Δύσης με εκείνες της Μέσης Ανατολής στο διάβα της ιστορίας δεν ήταν πάντοτε ειρηνικές. Ούτε είναι και σήμερα. Η Δύση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μετοπική σύγκρουση με το Ισλάμ, όπου Ισλάμ για αυτήν είναι ό,τι παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης από τις βιαιότητες των φανατικών μουσουλμάνων, οι οποίοι δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν την θρησκεία τους. Αυτοί οι ίδιοι οι φανατικοί μουσουλμάνοι ταυτίζουν την Δύση με το χριστιανισμό και ταυτίζουν τον κάθε χριστιανό με την Δύση. Αυτός ο φαύλος κύκλος κάνει την Δύση να αντιμετωπίζει όλους τους μουσουλμάνους σαν ένα και τους φανατικούς μουσουλμάνους να πείθουν τους μετριοπαθείς ακόμα όλο ένα και πιο πολύ για την εχθρότητα του χριστιανικού κόσμου που τάχα αντιπροσωπεύεται από την Δύση απέναντί τους. Κάπου εδώ χρειαζόμαστε επειγόντως μία γέφυρα ανάμεσα στην Δύση και το Ισλάμ.
μια γέφυρα που να συνδέσει τους λαούς των δύο πλευρών μακριά από τα πολιτικά συμφέροντα των κυβερνήσεών τους, να φέρει σε επικοινωνία ουσιαστική και πάνω στην βάση του σεβασμού της ανθρώπινης και όχι της θρησκευτικής ή της ιδεολογικής υπόστασης του άλλου. Να άρει τις παρεξηγήσεις και να επιτρέψει μια κατανόηση του άλλου μακριά από τις προκαταλήψεις. Κινούμενοι από γεραποστολικό ζήλο, άρχισαν οι Άραβες μουσουλμάνοι να επεκτείνονται από την Αραβική Χερσόνησο και την Νότιο Συρία προς τον Βορρά και την Δύση και έφτασαν στη σημερινή Ισπανία. Αυτή η επέκταση ήταν η πρώτη επαφή όλων των λαών της Μεσογείου με το Ισλάμ. Δεν ήταν μόνο θρησκεία για αυτούς, αλλά μια επεκτατική δύναμη. Οι χριστιανοί της Ανατολής μπόρεσαν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η επέκταση στην Ανατολή διέφερε όμως από αυτή στην Δύση. Αρκετοί χριστιανοί της Ανατολής ήταν ούτως ή άλλως Άραβες, όπως οι Γασάνιδες στην Νότιο Συρία και άλλες φυλές. Και λόγω γυπνίασης και των σχέσεων που είχαν, ήξεραν για την δημιουργία της νέας θρησκείας από τις πρώτες στιγμές. Αυτοί οι χριστιανοί της Ανατολής ήταν χρήσιμοι στην στελέχωση της νέας διοίκησης. Αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα της επιστημονικής κίνησης γενικά και του μεταφραστικού ρεύματος ειδικά. Χάρη στην πρόσβαση στα ελληνικά έργα των μαθηματικών, ιατρών και φιλοσόφων, είχαν καταλάβει σημαντικές θέσεις και υπήρξαν πρωτοπόροι και ασυνάγωνιστοι στο μεταφραστικό κίνημα. Φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι ο Χουνέιν μπν Ισχάκ Αλ-Ιμπάντι το 808-873 μετέφρασε 100 τίτλους του ιατρού Γαλινού στα Συριακά ή τα Αραβικά ή ταυτόχρονα και στις δύο γλώσσες. Αυτά χωρίς να αναφερθεί κανείς στα άλλα ελληνικά συγγράμματα τα οποία μετέφρασε ο ίδιος μαζί με τον γιο του και τον ανιψιό του. Υπήρχαν και άλλοι πάρα πολλοί συγγραφείς και μεταφραστές εκείνο το καιρό. Αυτή η μικρή ιστορική παρένθεση έγινε για να θυμηθούμε πώς αν μπόρεσε να προσφέρει στη γνώση αυτή η συνεργασία χριστιανών και μουσουλμάνων εκείνα τα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι όταν οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στην εξυπηρέτηση της γνώσης και της επιστήμης, κατάφεραν να σπρώξουν τον κόσμο όλο προς το καλύτερο, αυτό όμως διαταράχθηκε κατά καιρούς. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ήρθαν στα όπλα ούκο λίγες φορές. Οι επιπτώσεις ήταν τραγικές, ειδικά για τους χριστιανούς. Με τον καιρό έγιναν μειονότητα και σε κάθε κρίση είναι αυτοί που πρώτοι αισθάνονται ανασφαλείς και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τον τόπο τους γενικά. Αλλά η βία είναι τυφλή και δεν ξεχωρίζει κανέναν. Βλάπτει τους πάντες χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό δεν βλέπουμε τώρα. Οι ελάχιστοι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής κοιτάζουν να φύγουν στην πλειονότητά τους για να γλιτώσουν από τα χειρότερα. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε και οι μουσουλμάνοι αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη και οι μεν και οι δε πέφτουν θύματα της κατάστασης αυτής, αφήνοντας την ζωή τους στην τύχη και στα χέρια των αθεόφοβων διακινητών. Μπροστά σε αυτά τα τραγικά συμβάντα, ποια θα ήταν η λύση? Ας αρχίσουμε ανάποδα. Δεν είναι λύση. Μάλιστα είναι η καταδικαστέα η χρήση όπλων από όποια πλευρά και για οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι πολύτιμη, είτε αυτός είναι φίλος, είτε αντίπαλος ή εχθρός. Από αναβρασμό ψυχής τράβηξε κάποτε ο Απόστολος Πέτρος το σπαθί του. Αμέσως τον επέκρινε ο Ιησούς λέγοντας «Απόστρεψόν σου την μάχεραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γαριλαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται». Η λογική των όπλων δεν είναι κατάλληλη για τους χριστιανούς. Αυτό το έχουν αντιληφθεί από πολύ καιρό στις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής. Και αντί όπλων προβάλλεται ο διάλογος. Επειδή όπως ακούσαμε προηγουμένως, οι εκκλησίες στη Μέση Ανατολή είναι πολλές και δεν είναι τις παρούσεις να αναφερθώ στην συμβολή όλων στο διάλογο με τις άλλες θρησκείες, θα περιοριστώ στο Πατριαρχείο Αντιοχίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
το επιλέγω διότι ανήκω σε αυτό και επειδή είμαι μέλος της Μητρόπολης Βίβλου και Βότριδος, της οποίας ο Μητροπολίτης Γεώργιος καταβάλει κάθε προσπάθεια υπέρ του διαλόγου, και αυτό το ξέρω σε μεγάλο βαθμό από προσωπικό βίωμα, καθώς ακόμα δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς επιστημονικά και είναι ελάχιστη η σχετική βιβλιογραφία. Στις περιόδους κρίσης στις χώρες όπου απλώνεται το Πατριαρχείο Αντιοχίας είχαν αναδειχθεί εκκλησιαστικοί ηγέτες οι οποίοι πήγαν κόντρα στο διχασμό και στις διακρίσεις παντός τύπου. Αρκούμε στο αναφέρω τέσσερις από αυτούς που γνώρισε η Εκκλησία της Αντιοχίας. Ας αρχίσω με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Τέταρτο, 1906-1928. Ο Πατριάρχης αυτός αποσώθηκε στην κοινή μνήμη των Δαμασκηνών μέχρι να καταγράψει ο διδάκτορας Ζωζέφ Ζεϊτούν την βιογραφία του, υποστήριζε τον αραβισμό του Σερίφη Χουσαΐν της Μέκα, ο οποίος ήθελε να ενωθούν όλες οι αραβικές περιοχές σε ένα κράτος μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε αναγνωρίσει τον Φάισαλ, γιο του τελευταίου, ως βασιλιά του Ενωμένου Συριακού Βασιλείου και τον υποστήριζε μέχρι τέλους. Αυτός ο Πατριάρχης γεννήθηκε στο Λίβανο το 1851. Ένα χρόνο δηλαδή πριν τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στους χριστιανούς και τους Δρούζους και ενεπλάξαν σε αυτό και οι μουσουλμάνοι. Άρχισε στο Λίβανο και επεκτάθηκε ως τη Συρία. Σκοτώθηκαν σε αυτό τον πόλεμο μόνο στην Δαμασκό 12.000 Ορθόδοξοι. Σε αυτό τον πόλεμο οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι πήραν το μέρος των χριστιανών χωρίς να καταφέρουν όμως να σταματήσουν τον πόλεμο. Μεγάλωσε λοιπόν ο Πατριάρχης σε δύσκολους καιρούς. Καθοδήγησε την Εκκλησία στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής άνοιξε τις πύλες του Πατριαρχείου και έβαλε στην διάθεση του κόσμου όλη την περιουσία του Πατριαρχείου και πούλησε ακόμα τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε για να αγοράσει τροφές και για να τις μοιράσει τον κόσμο. Δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες του βίου του που αποδεικνύουν ότι υπήρξε μεγάλο φανάρι αγάπης στις δύσκολες εκείνες στιγμές. Φτάνει να αναφέρω ότι οι μουσουλμάνοι της Συρίας και του Λιβάνου τον αποκαλούσαν Μωάμεθ Γρηγόριο. Δηλαδή του δώσανε το τίτλο του προφήτη Μωάμεθ. Αποκαλούσαν έναν πατριάρχη Μωάμεθ Γρηγόριο. Το 1970 ανέρχεται στο θρόνο του Πατριαρχείου Αντιοχίας ο Πατριάρχης Ηλίας ο Τέταρτος. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής των αραβικών δικαιωμάτων, ειδικά δε το δικαίωμα της απελευθέρωσης των Ιερουσαλήμων από την Ισραηλινή κατοχή. Και από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τους κινδύνους που απειλούν την πολυπολιτισμικότητα στη Μέση Ανατολή και επισήμανε τις ζημιές και τις παραβιάσεις που κάνει το Ισραήλ στους Αγίους Τόπους. Το 1974, στο Ισλαμικό Συμβούλιο στην Λαχώρη, παρέστη ο Πατριάρχης Ηλίας, παρότι χριστιανός και παρότι δεν είναι πρόεδρος κράτους, με δική του πρωτοβουλία για να απευθύνει κάλεσμα στους μουσουλμάνους ηγέτες για την ένωση των προσπαθειών όλων για να προστατευτεί η πολυπολιτισμικότητα στη Μέση Ανατολή και να παραμένουν οι χριστιανοί στους Αγίους Τόπους. Το 1977 επισκέφθηκε τη ΗΠΑ. Η επίσκεψη αυτή του Πατριάρχη φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει τους φιλοϊσραηλίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί επανέλαβε τις θέσεις του ότι τα Ιεροσόλυμα πρέπει να μείνει μια αραβική πόλη ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους τους πιστούς του κόσμου. Και σύμφωνα με την έκθεση της Judith Banky Anti-Israel Influence in American Churches Background Report το 1979, ο Πατριάρχης Ηλίας στην περιοδία του, λέει εκείνη, ήρθε με κατάλληλη πανοπλία και δημοσιότητα και τόνισε ότι οι Εβραίοι ζούσαν ειρηνικά σε διάφορες αραβικές χώρες μέχρι που ήρθαν οι παρήσακτοι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν άρεσε στην ερευνητρία Πάνκη. Στην ίδια γραμμή που υπερασπίζεται το δικαίωμα συνύπαρξης όλων των διαφορών εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών ομάδων στις εστίες τους, κινήθηκε και ο Πατριάρχης Ιγνάτιος ο Τέταρτος, ο οποίος επικεντρώθηκε στο διάλογο με το Ισλάμ και στη στενή συνεργασία και συντονισμό με την Σύρο-Ιακωβητική Εκκλησία. Ίδρυσε στο Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάν το Κέντρο Ισλαμοχριστιανικών Μελετών το 1995.
κάτι τέτοιο πάει να γίνει στην Θεσσαλονίκη, μια κατεύθυνση Ισλαμικών σπουδών στην θεολογική σχολή και ξηκώνεται το σύμπαν. Γίνει στο Λίβανο ήδη από το 1995. Δεν λιγόστεψαν οι Ορθόδοξοι, ούτε αλλαξοπίστησε κανείς. Απλά έφερε περισσότερη κατανόηση χωρίς λαϊκισμό και θεμελιωμένη στην επιστημονική γνώση του άλλου. Αυτό το εγχείρημα έπαιξε μεγάλο και πρωτοποριακό ρόλο στη μελέτη των σχέσεων των δύο θρησκειών πάνω σε επιστημονική βάση, μακριά από διπλωματική γλώσσα. Επίσης, το 1981 κλήθηκε να μιλήσει στην Σαουδική Αραβία ενώπιον του Ισλαμικού Συμβουλίου για την σημασία της Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, και επανέλαβε τις θέσεις του προκατόχου του. Αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι ο Πατριάρχης Ηλίας, σύμφωνα με την μαρτυρία του Μοχάμαντ Ασαμάκ, επιδίωξε ο ίδιος να πάει στην Λαχώρη, παρά τις αντιδράσεις διαφόρων από τη μεριά των διοργανωτών. Αλλά όπως φαίνεται, αφού άκουσαν τον Πατριάρχη Ηλία τον Τέταρτο, κατάλαβαν τη σημασία της στήριξης από τους χριστιανούς και το σημαντικό μήνυμα που θα έστελνε στην Δύση η παρουσία ενός χριστιανικού ηγέτη όπως ήταν ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, και έτσι τον κάλεσαν επισήμως στο συγκεκριμένο Ισλαμικό Συμβούλιο. Μαζί με αυτές τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες των Πατριαρχών που αναφέραμε, πρέπει να σταθούμε λίγο στην συνεισφορά του Μητροπολίτη Βίβλου και Βότριδος Γεωργίου. Ο Μητροπολίτης Γεώργιος είναι ο θεωρητικός πίσω από όλο αυτό το άνοιγμα προς τον άλλον, τον κάθε άλλο. Τα έργα του για τις εκκλησίες στη Μέση Ανατολή θέτουν την βάση για μια θεολογία της συνάφειας, δηλαδή για μια θεολογία ενσωματωμένη και ενταγμένη στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της περιοχής της. Μεγάλωσε σε μια μεικτή πόλη από θρησκευτικής άποψης και έβλεπε ότι ο διάλογος είναι μονόδρομος για να είναι ο ίδιος όντως χριστιανός. Αρθρογραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 60, εβδομαδιαία, για θέματα που αφορούν στο διάλογο και στην μεικτή κοινωνία του Λιβάνου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τον διάλογο, είτε αυτό αφορά το διάλογο με το Ισλάμ, είτε με την Καθολική Εκκλησία, είτε με τον Κομμουνισμό. Ξέρει το Ισλάμ σε τέτοιο βάθος που το ανατέθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λιβάνου, το κρατικό πανεπιστήμιο, να διδάξει μαθήματα για το Ισλάμ. Στο βιβλίο του «Η φύση του Ισλάμ», το οποίο είχα την τιμή να μεταφράσω στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαΐστρος, διατυπώνει το κίνητρό του λέγοντας ότι δεν μελετάει το Ισλάμ ως ερευνητής στην Ισλαμολογία, αλλά ως ποιμένας όλου του πληθυσμού μιας περιοχής. «Δεν θεωρώ», λέει, «τον εαυτό μου ως επίσκοπος μόνο των Ορθοδόξων, αλλά όλων των Λιβανέζων της ενορίας μου». Αυτές οι προσπάθειες μπορούν να θεωρηθούν κατά τον Μητροπολίτη ως έναν προδιάλογο που απαιτεί από κάθε ομάδα να εκθέσει τα πιστεύω της και να ρωτήσει την άλλη για τα δικά της. Έτσι θεμελιώνεται μια αμοιβαία κατανόηση των δογμάτων. Αυτό αποτελεί ένα φαινόμενο που δεν υπήρξε πριν 5 ή 6 χρόνια, αφού οι μουσουλμάνοι έχουν καταλάβει ότι έπρεπε να αντλήσουν τη γνώση τους για το χριστιανισμό όχι μόνο από το Κοράνι, αλλά από χριστιανικά έργα. Πρέπει να καταλάβει κανείς τον άλλον όπως ο ίδιος καταλαβαίνει τον εαυτό του, λέει ο Μητροπολίτης Γεώργιος. Ο διάλογος των χριστιανών με τους μουσουλμάνους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αναφέρω παραδειγματικά ένα ζήτημα. Το Κοράνι, όπως οι μουσουλμάνοι πιστεύουν, είναι εκ Θεού και δεν είναι έργο κάποιου συγγραφέα. Είναι ένα βιβλίο φυλαγμένο στο Θεό και το υπαγόρευσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Μόαμεθ. Αυτή η βάση δεν επιτρέπει πολλά περιθώρια για μια ιστορικο-κοινωνική ερμηνεία των στίχων του Κορανίου. Και ένας χριστιανός από την άλλη μεριά, πώς να αρνηθεί την ενσάρκωση του Θεού ή την Ανάσταση? Οι δυσκολίες στο δογματικό επίπεδο και όχι μόνο είναι αρκετές, αλλά με αγάπη, σεβασμό και θέληση ο διάλογος πετυχαίνει. Και η αμοιβαία κατανόηση υπάρχει. Ήδη έχει πάρει σάρκα και οστά ο διάλογος και αποτελεί μια πραγματικότητα παρά τις ακούραστες προσπάθειες των φανατικών εκατέρωθεν να τον εμποδίσουν. Για τη Μέση Ανατολή είναι πλούτος οι τόσες μειονότητες, θρησκευτικές, γλωσσικές και εθνικές. Οι περισσότερες όμως δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες. Πράγμα που επιτρέπει την εξόντωσή τους ύπουλα και σιωπηλά, χωρίς να κινητοποιηθεί κανείς. Όλες οι μειονότητες χρειάζονται προστασία, η οποία να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς αρχές.
Οι ίδιες οι μειονότητες πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους για την προβολή των διεκδικήσεών τους. Αλλά μακριά από την λογική των αριθμών, κάθε διαφορετικότητα, είτε την φέρνει μια πολυάριθμη ομάδα είτε μια ολιγάριθμη, πρέπει να προστατεύεται και να υπάρχει ως τέτοια προς όφελος και πλούτο όλων. Ωστόσο, ένα μεγαλύτερο ρόλο έχουν οι χριστιανοί, διότι σε αυτή την κρίση στις σχέσεις του Ισλαμικού κόσμου με την Δύση έχουν να μοιραστούν από τη μία με την Δύση την εμπειρία από το διάλογο και τη συμβίωση με το Ισλάμ και από την άλλη με το Ισλάμ την ασφάλεια ότι η Δύση, αν γυρίσει στις πραγματικές αρχές του χριστιανισμού, δεν έχει τίποτε να χωρίσει με τον Ισλαμικό κόσμο. Και φεύγουν οι αμοιβαίοι φόβοι. Από τις πολλές ομάδες, πιστεύω προσωπικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σε πλεονεκτική θέση να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι η Εκκλησία η οποία στην Ανατολή έχει τα 4 πρεσβυγενή πατριαρχία. Ένα από αυτά, το Πατριαρχείο Αντιοχίας, μάλιστα μιλάει και την ίδια γλώσσα με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Πράγμα που επιτρέπει μια απευθείας επικοινωνία και διάλογο. Έχει, όπως αναφέραμε παραπάνω, μια μακροχρόνια εμπειρία συστηματικού διαλόγου και μια μακραίωνη εμπειρία συνύπαρξης με όλες τις καλές και δύσκολες στιγμές που έχει περάσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να μιλήσει ακόμα και στους φανατικούς μουσουλμάνους που νομίζουν ότι κάθε χριστιανός είναι σταυροφορικός, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν στόχος των σταυροφοριών, μάλλον πιο πολύ από ότι ήταν οι μουσουλμάνοι. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ διδάσκει την συγχώρεση, έχοντας γυρίσει τη σελίδα του παρελθόντος με την Καθολική Εκκλησία. Όμως, η Εκκλησία της Αντιοχίας οφείλει να δείξει περισσότερη σοβαρότητα, ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Δεν είναι δυνατόν να πρωτοπορεί στο διάλογο με την Καθολική Εκκλησία και με τις προτεσταντικές ομολογίες και με το Ισλάμ τη στιγμή που διακόπτει την κοινωνία με το Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, διότι διεκδικεί από το τελευταίο μια ενορία που αυτό ίδρυσε και φροντίζει στο Κατάρ, το οποίο εμπίπτει στην δικαιοδοσία του, στο Ιεροσολύμων εννοώ. Καθώς γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι Ισραηλινές αρχές κατοχικές στην Παλαιστίνη συνέλαβαν τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Σεβαστίας Θεοδόσιο Χάνα, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε μια ειρηνική διαδήλωση ενάντια στην παράνομη κατάσχεση νοσοκομείου που ανήκει στην Πρεσβυτεριανή Εκκλησία. Οδηγήθηκε για ανάκριση πριν αφαιθεί ελεύθερος. Αυτό συνέβη το περασμένο Σάββατο, 27 έκτου, ενώ μια μέρα πριν, 26 έκτου, ο Πατριάρχης Αντιοχίας είχε σπάσει την Ορθόδοξη Ενότητα και προχώρησε σε διακοπή κοινωνίας με ένα Πατριαρχείο δοκιμαζόμενο σαν και αυτό, όπου οι ιερείς και οι αρχιερείς συλλαμβάνονται όποτε θελήσει ο Ισραηλινός. Το ζητούμενο είναι η ένωση και η υπέρβαση των μικροτήτων. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας δοκιμάζεται συνεχώς από την αρχή των εχθροπραξιών στην Συρία. Οι χριστιανοί του είναι διασκορπισμένοι, ανατινικουμένοι. Το τελευταίο που θα περιμένουν είναι να ασχοληθεί ο Πατριάρχης Ιωάννης με μια ενορία από εδώ και κάποια εγγένεια μιας νέας πτέρυγας στο τάδε κτίριο από εκεί. Εν κατακλείδη, οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής οφείλουν στον εαυτό τους καταρχάς να είναι ενωμένοι, σταθεροί στη γη τους και να σπείρουν την καταλλαγή ανάμεσα στην Δύση και τον Ισλαμικό κόσμο. Εδώ καλούνται αυτές τις δύσκολες μέρες να αναδείξουν το απάβγασμα της πνευματικότητάς τους. Οι λίγες αλλά δυνατές φωνές που καλούν στον απομονωτισμό δεν πρέπει να βρουν ότα ακουόντων. Οι χριστιανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα και είναι οι μόνοι που έχουν λόγω θρησκείας τόσο στενή επαφή με την Δύση και λόγω γλώσσας και εντοπιότητας μια τέτοια στενή σχέση με τους μουσουλμάνους και τις άλλες μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό είναι ιστορική ευθύνη να πάρουν την πρωτοβουλία και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και όλες τις άλλες μειονότητες μέσα του διαλόγου και όχι του πολέμου. Η Δύση από τη μεριά της οφείλει να τους βοηθήσει καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια, με εξαίρεση τη χρήση όπλων, για να μείνουν στις αιστείες τους. Μόνο έτσι προστατεύεται η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα. Αλλιώς η μονόχρωμη και απολυταρχική βαρβαρότητα θα καταστρέψει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ρόνι Μπουσάμπα, ο οποίος
είπε το βίωμά του ουσιαστικά, όπως καταλάβατε. Και περνάμε στην κυρία Στεφανία Χλουβεράκη, η οποία είναι λέκτορ συντήρησης στο ΤΕΙ των Αθηνών και έχει εργαστεί στον τομέα των ψηφιδωτών στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδριόπουλο που μας για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία που έχουμε να δείξουμε ένα μέρος της δουλειάς μας, όχι το πολύ τεχνικό, αλλά αυτό που έχει να κάνει με τη σχέση μας με το κοινό και τη σχέση της δουλειάς μας με το ευρύ κοινό και τα χριστιανικά μνημεία της Μέσης Ανατολής. Θα σας παρουσιάσω σήμερα τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα συντήρησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τη συμβολή του στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων αυτών στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενοι σε προγράμματα στην Ιορδανία από το 2000 μέχρι και το 2015. Κλείνουμε δηλαδή 15 χρόνια φέτος δραστηριότητας στην Ιορδανία και το περιορισμένο έργο που καταφέραμε, αλλά πολύ σημαντικό, να κάνουμε στη Συρία από το 2006 μέχρι και το 2011, ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε καθότι διακόπηκε από τα γνωστά γεγονότα. Ξεκινώντας λοιπόν από το πρόγραμμα της Ιορδανίας, το πρόγραμμά μας στην Ιορδανία τα 15 τελευταία χρόνια εστίασε στη συντήρηση των αρχιτεκτονικών καταλήπων και των ψηφιδωτών που εμπεριέχονται σε αυτά στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Λότ, στην οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης ψηφιδωτών στο μουσείο στο χαμηλότερο μέρος της γης, την προληπτική συντήρηση και προστασία των παλαιοχριστιανικών μνημείων του Ούμρα Σας, τη μελέτη συντήρησης και ανάδειξης του ψηφιδωτού χάρτη της Μαδιβά, την εκπαίδευση ντόπιων συντηρητών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Θα σας δείξω αρκετές φωτογραφίες από αυτά τα προγράμματα, στις οποίες θα δείτε κάτι που ανέφερε και πριν ο κύριος Ανδριόπουλος, αλλά και ο Ρόνι αναφέρθηκε σε αυτό. Θα σας δείξει την αρμονική και αγαπημένη συνύπαρξη και συνεργασία χριστιανών και μουσουλμάνων συναδέλφων για την προστασία αυτών των χριστιανικών μνημείων. Θα δείτε δηλαδή την εικόνα των μουσουλμανικών αυτών χωρών πριν την αυτή βία εμφάνιση και εξάπλωση αυτών που ονομάζουμε σήμερα τζιχαντιστές και ιερός πόλεμος. Λοιπόν, εδώ σε μία κόκκινη κουκίδα, την οποία δεν ξέρω αν τη βλέπετε, είναι στα νότια παράλια της Νεκράς Θάλασσας, το συγκρότημα, το μοναστηριακό συγκρότημα της Βασιλικής του Αγίου Λότ, το οποίο μας είναι γνωστό, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και το βελάκι, ωραία, μπορείτε να βρείτε και το βελάκι, το οποίο μας είναι γνωστό ήδη και από τον ψηφιδωτό χάρτη της Μαδιβά. Βλέπετε εδώ το του Αγίου Λότ. Έχουμε μόνο το λάμβδα, αλλά έχει αναγνωριστεί και από άλλες επιγραφές ως η Βασιλική του Αγίου Λότ. Και όπως βλέπετε, στη πραγματικότητα η θέα βρίσκεται εδώ πάνω στο βουνό. Θα δείτε κάπως και στο χάρτη ότι έχουμε αυτά τα φοινικόδεντρα και πίσω στο βουνό υπάρχει η εκκλησία. Σήμερα αυτή είναι η θέα από την κοιλάδα της εκκλησίας και πάλι ακόμα και σήμερα έχουμε αυτά τα φοινικόδεντρα και στο βάθος τη Βασιλική του Αγίου Λότ. Εδώ βλέπετε δεξιά μία αεροφωτογραφία των αρχιτεκτονικών καταλήπων με τα ψηφιδωτά δάπεδα και αριστερά βλέπετε μία σχεδιαστική αναπαράσταση του πώς ήταν αυτό το συγκρότημα με καταλήμματα για τους μοναχούς, αποτελούσε ένα μοναστηριακό συγκρότημα
και με πεζούλια για καλλιέργεια σε ένα πολύ ξηρό κατά τα άλλα τοπίο, όπως βλέπετε στην άλλη εικόνα, και με ένα υδραγωγείο το οποίο εξασφάλιζε την ίδρυυση για την διαβίωση των μοναχών, αλλά και την καλλιέργεια, τη μικρή καλλιέργεια που εξυπηρετούσε την κοινότητα. Το συγκρότημα αυτό, στο συγκρότημα αυτό αποκαλύφθηκε μία σειρά ψηφιδωτών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων άρχισε να στηρίζει το πρόγραμμα της συντήρησης αυτών των ψηφιδωτών από το 2000. Τα ψηφιδωτά αυτά όλα έχουν επιγραφές βυζαντινές, ελληνικές δηλαδή επιγραφές. Δεν χρειάζεται να πούμε, νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά ας το αναφέρω, ότι η γλώσσα μας διασώζεται και υπάρχει καταφανής και σε όλη την έκταση και των δύο χωρών, και της Συρίας και της Ιορδανίας, κυρίως μέσα από τα ψηφιδωτά. Δεν λείπει από κανένα μουσείο, δεν λείπει από κανέναν σχεδόν αρχαιολογικό χώρο. Και οι επιγραφές αυτές είναι πολύ σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, διότι αναφέρουν συγκεκριμένες χρονολογίες τις οποίες κατασκευάστηκαν τα ψηφιδωτά και συνήθως αναφέρουν τους επισκόπους, τους ιερείς, αλλά και τους διοικητές της περιοχής στις οποίες κτίστηκαν αυτές οι εκκλησίες και φιλοτεχνήθηκαν αυτά τα ψηφιδωτά. Άρα μας δίνουν πέραν της της αρχαιολογικής ιστορικής, πέραν της θρησκευτικής και καλλιτεχνικής τους αξίας, είναι και τεκμήρια αρχαιολογικά και ιστορικά πολύ μεγάλης αξίας και αντικατάστατα. Το 2000 και 2003 πραγματοποιήθηκαν πολλές επεμβάσεις συντήρησης in situ. Αυτό σημαίνει δηλαδή επεμβάσεις στα ψηφιδωτά, στο χώρο τους, χωρίς να μετακινηθούν από αυτόν. Συνήθως εμείς οι συντηρητές στο σύγχρονο κόσμο δεν θέλουμε να αποσπάμε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία διακόσμησης από τα μνημεία. Αυτό σας είναι γνωστό, ξέρετε όλοι και τον αγώνα που κάνουμε για την επιστροφή των μαρμάρων της Ακρόπολης, αλλά και για την επιστροφή πολλών αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων στα κτίρια στα οποία ανήκαν. Όταν παίρνεις τα διακοσμητικά στοιχεία από έναν χώρο, ουσιαστικά τον απογυμνώνεις, παραμένει μία ξερή τυχοποιία, η οποία χάνει το ενδιαφέρον της, σιγά σιγά την σημασία της και εγκαταλείπεται. Το 2000 όμως, πριν το 2000, είχαμε αναγκαστεί να αποκολλήσουμε αυτό εδώ το ψηφιδωτό που βλέπετε στις πάνω δύο εικόνες. Βλέπετε ποια ήταν και η κατάστασή του και γιατί αναγκαστήκαμε να το αποκολλήσουμε. Ήτανε πραγματικά στην άκρη και στο χείλος του γκρεμού, και εδώ πέρα σε αυτή την παραμόρφωση που είχε υποστεί υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική επιγραφή, η οποία ξεκινούσε από εδώ και κατέληγε εδώ, και ήτανε δύσκολο να αναγνωστεί και δύσκολο να γίνει κατανοητή. Έτσι λοιπόν το ψηφιδωτό αποκολλήθηκε, μεταφέρθηκε σε έναν εργαστηριακό χώρο όπου και συντηρήθηκε. Βλέπετε δύο εικόνες κάτω από την διαδικασία της συντήρησης. Εδώ είναι αποκολλημένο και ανάποδα. Εδώ έχει πλέον πλαισιωθεί με καινούριο κονίαμα και έχει γυρίσει εδώ, βλέπετε, την κανονική του πλευρά, αλλά σε αρκετά κομμάτια. Το ψηφιδωτό το 2000 αποκαταστάθηκε από το 2000 μέχρι το 2002 και το 2000 επέστρεψε, το 2002 επέστρεψε και επανατοποθετήθηκε στο ναό. Ο ναός είναι αυτός, βλέπετε, ωστόσο αποκαταστήθηκε και η περιφέρεια, η περίμετρος της εκκλησίας, γιατί ο λόφος περίπου γκρεμιζόταν από εδώ που στέκονται οι εργάτες και το κάγκελο, οπότε έπρεπε να αποκατασταθεί αυτό για να μπορέσει να επανατοποθετηθεί το ψηφιδωτό με επιτυχία και να είναι και προστατευμένο. Και εδώ βλέπετε, μιλώντας για τη συνεργασία μας με τους μουσουλμάνους συναδέλφους και τεχνίτες και εργάτες μας, εδώ μπορείτε να δείτε σε αυτή την εικόνα ίσως τρεις χριστιανούς και δεν ξέρω, 8 μουσουλμάνους, όλοι δουλεύοντας με πολύ μεγάλη αγάπη για το έργο και το αντικείμενο,
και όπως θα δείτε και μέχρι το σούρουπο. Ενώ κανονικά μία ημέρα τους θα τελείωνε στις 2 ή στις 3 η ώρα. Η αγάπη όμως που καλλιεργήθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από τη συνεργασία μας, αλλά και η αγάπη για το μνημείο που αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο της περιοχής τους, πολύ σημαντικό και το οποίο μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει και μία πηγή ζωής για αυτούς μέσω του τουρισμού, μέσω της επισκεψιμότητας, τους έκανε πραγματικά πολλές φορές μέχρι το σούρουπο να εργάζονται μαζί μας. Και εδώ βλέπετε το δάπεδο. Θυμάστε τρεις φωτογραφίες, τέσσερα slide πριν πόντς. Ήταν, αν δεν θυμάστε, θα σας το ξαναδείξω. Και αυτή είναι η τελική του κατάσταση. Και αυτό δεν έγινε με την προσπάθεια μόνο 4-5 Ελλήνων συντηρητών και με τη συμβολή του ΕΚΕΒΗΜ που χρηματοδότησε και στήριξε αυτό το πρόγραμμα. Έγινε κυρίως με τη συμβολή των ντόπιων μουσουλμάνων συναδέλφων μας. Και οι οποίοι συνεχίζουν βέβαια να το φροντίζουν και μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η σωστική ανασκαφή του διακονικού στον ίδιο ναό, δηλαδή σε αυτή την κατάρρευση που βλέπετε εδώ σε αυτό το τετράγωνο, ενώ πιστεύαμε ότι το πρόγραμμά μας είχε τελειώσει, σε αυτήν εκεί την τομή βλέπαμε πολλές ψηφίδες. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε ένα έλεγχο, γιατί υπήρχε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός στεγάστρου για να μπορέσει ο χώρος και τα ψηφιδωτά να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στον κόσμο. Σε αυτή τη μικρή τομή που κάναμε τη δοκιμαστική, αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε τα συντρίμια ενός ακόμα ψηφιδωτού. Και ενός ακόμα ψηφιδωτού με περισσότερες ελληνικές επιγραφές και ενός ψηφιδωτού που φαινόταν με πλούσια χρήση διαφορετικών πετρωμάτων και χρωμάτων και το οποίο πραγματικά είχε κατακρεμνιστεί, αν δείτε σε αυτές τις φωτογραφίες εδώ, και βρισκόταν σε σπαράγματα, κάθετα, καρφωμένα, ανάποδα, σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ανασκαφή αυτού του έργου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ήρκε σε 2 χρόνια, βέβαια όταν λέμε 2 χρόνια στην αρχαιολογία, να ξέρετε, πάντα εννοούμε 2 σεζόν, που είναι η κάθε μία 6 με 8 εβδομάδες ή άντε και 2 με 3 μήνες, αλλά όχι παραπάνω, έτσι όταν λέμε 2 χρόνια δεν εννοούμε 2 χρόνια 24 μήνες, εννοούμε 2 χρόνια 4 μήνες, 5 μήνες, θα σας το πει και ο συνάδελφος αργότερα για τις δικές του. Αυτή λοιπόν η ανασκαφή μας έδωσε περίπου 900 κομμάτια σπαράγματα ψηφιδωτού δαπέδου, τα οποία σιγά σιγά την επόμενη χρονιά, το 2003 βλέπετε, άρχισαν να απλώνονται, κατέλαβαν το πάρκινγκ του σπιτιού που μέναμε, στρώθηκε άμμος κάτω και αρχίσαμε να κάνουμε ένα γιγάντιο παζλ. Με πρωταρχική προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε την ανασύσταση των επιγραφών, έτσι, που είναι και τα πιο σημαντικά στοιχεία, γιατί είπαμε ότι πέραν της καλλιτεχνικής αξίας, έτσι, αυτό που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία είναι τα ιστορικά τεκμήρια που μας δίνουν αυτά τα ψηφιδωτά. Βλέπετε λοιπόν εδώ μια προσπάθεια, την αρχική προσπάθεια της ανασύστασης. Παράλληλα έγιναν πολλές μελέτες, όπως η καταγραφή της τροματογραφίας, η τεχνολογία κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και η μελέτη της τεχνολογίας, δηλαδή το πώς φτιάχτηκε το ψηφιδωτό. Και πραγματικά σε αυτό το ψηφιδωτό, επειδή τα ψηφιδωτά είτε θα βρίσκονται in situ, άρα δεν μπορείς να δεις τι είναι από κάτω, είτε θα έχουν αποκολληθεί με κάποια μηχανικά μέσα που έχουν καταστρέψει αυτό που είναι από κάτω. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε την τύχη, που είναι πολύ σπάνια, να υπάρχει το ψηφιδωτό, να υπάρχουν τα κομμάτια του ψηφιδωτού χωρίς να είναι κολλημένα στο δάπεδο, αλλά χωρίς και να είναι καταστραμμένα τα υποστρώματα. Οπότε μπορούσαμε να δούμε τεχνολογικές λεπτομέρειες από το πώς φτιάχτηκε το ψηφιδωτό. Και το πώς φτιάχτηκε το ψηφιδωτό, αν δείτε εδώ για παράδειγμα αυτό το φάλτσο, το οποίο μας δείχνει ότι πρώτα φτιάξαν την μπορντούρα και μετά ήρθαν και γεμίσαν το εσωτερικό. Τέτοια τεχνολογικά στοιχεία δεν έχουμε εύκολα την τύχη να καταγράψουμε και πραγματικά σε αυτό το πεδίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε αργότερα, θα σας δείξω, να δημιουργήσουμε μια ειδική έκθεση γι' αυτό, στην οποία είναι ορατά πολλά από αυτά τα στοιχεία στο μουσείο.
Παράλληλα κάναμε και μία έρευνα με Έλληνες επιστήμονες από το Δημόκρητο, όπου μπορέσαμε να δούμε και να εντοπίσουμε από πού προέρχονται αυτοί οι λίθοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τα ψηφιδωτά. Κάποιοι είναι εγχώριοι λίθοι, όμως τα μάρμαρα είδαμε ότι είναι από το Δοκίμιο και από την Προκόνησο, δηλαδή από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ένα ανθυρό εμπόριο λίθων και δομικών υλικών σε αυτή την εποχή και πραγματικά μας δίνει στοιχεία και πολιτισμικά και πολιτιστικά αυτής της εποχής. Πάρα πολύ σημαντικό όμως ήταν ότι είναι αυτό που λέμε ότι σε ένα λαό που πεινάει δεν του δίνεις να φάει ψάρι, το μαθαίνεις να ψαρεύει. Σε μια χώρα λοιπόν με τόσα πολλά ψηφιδωτά και τόσα πολλά χριστιανικά μνημεία, δεν έχει νόημα εμείς να πηγαίνουμε να κάνουμε ας πούμε ένα μικρό λακάκι ή ένα μικρό σκάμα. Έχει νόημα μέσα από τα προγράμματά μας να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι slide έχουν δικό τους timing, ναι. Να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους καταστήσουμε αυτούς κατάλληλους ή επαρκώς, ας πούμε, καταρτισμένους, για να μπορούν αυτοί να συντηρούν τα έργα τους και για να μπορούν και αυτοί να συνεχίσουν το δικό μας το έργο όταν θα τελειώσει. Γιατί κάποτε το δικό μας το έργο, εμείς σαν ξένοι, πόσα χρόνια θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί και πόσα χρόνια θα διαρκεί η χρηματοδότησή μας. Έτσι λοιπόν, υπήρχε μια πολύ επιτυχής συνεργασία, έτσι, και δασκάλου μαθητή και συνεργάτη, και μπορώ να πω ότι πάρα πολύ ικανοποιητικά σήμερα ανταπεξέλθονται στις ανάγκες του χώρου τους. Επίσης, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η προστασία δεν επιτυχάνεται αν δεν επιτύχεις την ευαισθητοποίηση, την αγάπη και το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας. Ένα μνημείο δεν προστατεύεται από μόνο του, όσο καλή συντήρηση και να κάνεις. Κάποια στιγμή θα τα αφήσεις μόνο του. Στη μοίρα του, η μοίρα του ποια είναι? Η μοίρα του είναι η τοπική κοινωνία. Αν η τοπική κοινωνία δεν έχει λοιπόν ευαισθητοποιηθεί, δεν το έχει σεβαστεί, δεν το έχει καταλάβει και δεν το έχει αγαπήσει, δεν έχει τύχη και μέλλον, μιλώντας για το μακρύ μέλλον. Έτσι λοιπόν βλέπετε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, την επίσκεψη του τοπικού σχολείου. Εδώ είναι ο χώρος, συγγνώμη, εδώ είναι ο χώρος, δεν βλέπω τώρα το βελάκι, ναι. Εδώ πίσω αυτό που βλέπετε είναι το χωριό. Εδώ είναι τα σπίτια και αυτά είναι το σχολείο θηλαίων του χωριού. Μια πάρα πολύ όμορφη, οι οποίοι μας επισκέπτονταν και συχνά, έτσι, και είμαστε βέβαια πάντα ανοιχτοί και ευπρόσδεκτοι, όσο και αν αυτό σήμαινε ότι μπορεί να καθυστερώσει το έργο μας. Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι εξασφάλιση του μέλλοντος. Έτσι και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Το πρόγραμμά μας όμως προχώρησε παραπέρα. Μέσω του δικού μας προγράμματος και την συμβολή του Δόκτωρ Κωνσταντίνου Πολίτη, που διεύθυνε τις ανασκαφές, επιτύχαμε να χτιστεί ένα μουσείο εκεί. Το οποίο μουσείο, κτηριακά κάπως, ας πούμε, ολοκληρώθηκε το 2007, έτσι, και είναι μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Ιορδανίας, που τώρα έχει την Παλαιοχριστιανική την Βασιλική και τώρα έχει και το μουσείο. Εργαστήκαμε και πάλι με το ΕΚΕΒΗΜ για να κάνουμε το σχεδιασμό του εργαστηρίου συντήρησης του μουσείου. Ολοκληρώσαμε το σχεδιασμό, δώσαμε προδιαγραφές για την κατασκευή, έγινε κατάρτιση μιας λίστας εξοπλισμού και το 2010 ήμασταν πια έτοιμοι, με πολύ μεγάλη χαρά και χαμόγελο, όπως βλέπετε και από τους ντόπιους συνεργάτες μας. Εδώ θα σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι οι τρεις άνθρωποι αυτοί που βλέπετε εδώ το 2010 δούλεψαν στενά μαζί μου από το 1993, γιατί το ΚΕΒΗΜ ξεκίνησε το 2010, το 2000, εγώ είχα ξεκινήσει την εργασία μου εκεί από το 1993, και με αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώσαμε μαζί. Έχω την τιμή να με αποκαλούν την Ελληνίδα αδερφή τους σήμερα, και πραγματικά το λένε είναι η αδερφή μας. Και εγώ τους βλέπω σαν αδέρφια μου φυσικά. Και η θρησκεία, η διαφορετική, μέχρι στιγμής και πριν εμφανιστεί αυτό που λέγεται τζιχαντιστές, δεν υπήρχε, δεν την αισθανθήκαμε εμείς ποτέ στη Μέση Ανατολή με τους ανθρώπους αυτούς. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν, μεταφέραμε αυτά όλα τα κομμάτια στο μουσείο, σχεδιάσαμε το πώς θα μπει το έκθεμα στην έκθεση, εργαστήκαμε σκληρά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αρκετά
καινοτόμο και πρωτότυπο, ας πούμε, τρόπο έκθεσης των ψηφιδωτών, φτιάχνοντας κάποιες μήτρες στις οποίες τοποθετούνται τα κομμάτια, ώστε να μπορείς να βλέπεις τη στρωματογραφία που σας έλεγα πριν, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο να έχεις ένα ψηφιδωτό, όπως είπαμε, όχι in situ, αλλά ex situ και με διατηρημένο το κονίαμά του. Αυτή είναι η εικόνα κάποιων από αυτές τις... κάποιων τμήματων αυτού του ψηφιδωτού, στο τραπέζι του εργαστηρίου, που λίγο πριν είδατε στα σχέδια και λίγο πιο πριν στα μπετά, έτσι, οπότε υπήρχε μια πολύ καλή συνέχεια. Η οργάνωση του εργαστηρίου έγινε, προχωρήσαμε το 2011, εδώ και πάλι βλέπετε, επίσης θα σας πω ότι αυτός εδώ, ο Άλι Αλ Αχμαντ, είναι συνεργάτη μας από Συρία, που παράλληλα είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα της Συρίας και είχαμε την πάρα πολύ καλή ιδέα ότι μπορούμε να παίρνουμε εκπαιδευόμενους από τη Συρία, να τους φέρνουμε στην Ιορδανία, να δουλεύουμε μαζί και να παίρνουμε και εκπαιδευόμενους από την Ιορδανία και να τους πηγαίνουμε στη Συρία και να έχουμε έτσι μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τις ομάδες αυτές. Προχώρησε το έκθεμα, εδώ βλέπετε πώς ήταν το σχέδιο το φωτορεαλιστικό και εδώ βλέπετε πώς τελικά εγκαταστήθηκε. Πετύχαμε πολύ καλά την απόδοση αυτού που είχαμε σχεδιάσει. Σε ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει κάθε χρόνο, καθώς προχωράμε την έρευνα των 900 τόσο κομματιών, να προσθέτουμε καινούργια κομμάτια. Οπότε βλέπετε τώρα εδώ ότι κάθε χρόνο κάποια καινούργια κομμάτια μπαίνουν στο ψηφιδωτό. Τα βλέπετε που προστίθονται στην εικόνα. Αυτό λοιπόν ήταν το 2012. Και το 2013 προσθέσαμε και όλο αυτό. Τα υπόλοιπα κομμάτια βρίσκονται σε περίπου 80 κιβώτια. Ο Μοχάμεντ Άλι, ο Ιορδανός αδερφός, έχει εκπαιδευτεί σε αυτό και συνεχίζει το έργο του τον υπόλοιπο καιρό του χρόνου, τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου που εμείς δεν είμαστε εκεί και μάλιστα επιτυχώς και θεωρούμε πια ότι μπορεί και μόνος του να συνεχίσει και μάλιστα ίσως και αυτός μπορεί να εκπαιδεύσει και άλλο νέο κόσμο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αυτό που σας είπα για την προσέγγιση και την επαφή με το κοινό, τηρήσαμε και στην λογική της έκθεσής μας. Δημιουργήθηκε ένα παράθυρο, αυτό που βλέπετε εδώ λοιπόν το παράθυρο, εδώ είναι η έκθεση του ψηφιδωτού, εδώ είναι κάποια πόστερς που επεξηγούν την ανασκαφή του ψηφιδωτού και από εδώ υπάρχει ένα παράθυρο. Μέσα, καθώς λοιπόν ο επισκέπτης βλέπει το έκθεμα, μέσα από το παράθυρο βλέπει το εργαστήριο συντήρησης και μπορεί να δει τους συντηρητές να εργάζονται. Εμείς όμως πέρα από αυτό είμαστε και ανοιχτοί και έχουμε πει στους φύλακες ότι όταν κάνουν ερωτήσεις ή εκφράζουν την επιθυμία μπορούν να εισέρχονται μέσα στο εργαστήριο συντήρησης, να βλέπουν το αντικείμενο, να το ακουμπάνε, να έρχονται σε επαφή μαζί του και να συζητάνε με τους συντηρητές. Και έτσι δεχόμαστε πάρα πολλές επισκέψεις. Και θα πρέπει να σας πω ότι οι επισκέψεις που δεχόμαστε, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες, δηλαδή μη Ιορδανοί, αυτό που μας λένε είναι ότι είναι το πιο ενδιαφέρον μουσείο που έχουν επισκεφτεί μέχρι στιγμή στην Ιορδανία και γιατί οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν σκέτα αντικείμενα. Οι άνθρωποι θέλουν να αγγίξουν τα αντικείμενα, θέλουν να έρθουν σε επαφή, θέλουν να καταλάβουν τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτό το διάστημα που επικρατεί από την ανασκαφή μέχρι την έκθεση, τι γίνεται δηλαδή, πώς φτάνει αυτό από το χώμα σε μια βιτρίνα. Και έτσι φτιάχνουμε τώρα και μια βιτρίνα η οποία εξηγεί την τεχνολογία, την ιστορία της κατασκευής του ψηφιδωτού, τα διάφορα υλικά, τα υλικά της συντήρησης, γιατί και ένα πινέλο είναι κομμάτι από το έκθεμα, δεν είναι ξεχασμένο. Και αυτό βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα από αυτό το στάδιο, αλλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Αυτά είναι μια γενική, ας πούμε, έτσι, περίληψη αυτών που κάναμε σε αυτό το χώρο. Όμως, τα τελευταία τρία χρόνια, δραστηριοποιηθήκαμε και σε έναν άλλο χώρο, τον οποίο δεν ξέρω αν σας είναι γνωστός. Είναι το Ούμρα Σας. Εμείς δουλέψαμε στην Εκκλησία των Λεόντων, όμως το Ούμρα Σας είναι τεράστιος χώρος. Θα σας δείξω που βρίσκεται εδώ, είναι δηλαδή
αρκετή απόσταση μακριά από το χώρο που εργαζόμασταν πριν. Μας καλέσανε να βοηθήσουμε σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος, λοιπόν, βλέπετε ένα Google Image, είναι ένας χώρος, είναι ένας τόπος, προσκυνήσει ένας τόπος με 16 παλαιοχριστιανικές βασιλικές εκκλησίες, οι οποίες χρονολογούνται από τον 5ο μέχρι και τον 8ο αιώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός χώρος, γιατί μας δείχνει. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές του 5ου και του 6ου έχουμε παντού. Είναι γεμάτη και η Ιορδανία και η Συρία και το Λίβανο και το Ισραήλ κτλ. Όμως, και κυρίως η Παλαιστίνη βέβαια, όμως, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε εκκλησίες και τον 7ο και τον 8ο αιώνα, οι οποίες έχουν πάρα πολύ πλούσια διακόσμηση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι χριστιανικές κοινότητες είχαν ακόμα μία ευμάρεια και ζούσαν ειρηνικά και είχαν έτσι υπήρξε μια ανθυρή χριστιανική κοινότητα ακόμα και μετά την επικράτηση του Ισλάμ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο βλέπει κανείς στο Ουμ Ρασάς, γιατί εδώ που βλέπετε, δηλαδή, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορείτε, έχω βάλει μερικά βελάκια. Αυτά τα βελάκια είναι οι εκκλησίες τις οποίες δουλέψαμε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο σύμπλεγμα του Αγίου Στεφάνου, το οποίο είναι και στεγασμένο, περιέχει 4 βασιλικές εκεί μέσα. 4 εκκλησίες είναι δηλαδή εκεί μέσα. Είναι μία εδώ η εκκλησία των Λεόντων που δουλέψαμε εμείς και θα σας ξαναδείξω. Είναι the Church of the River, του ποταμιού και του Palm Tree. Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω στα ελληνικά, συγγνώμη. Ναι. Όμως, αυτό που θέλω να σας δείξω και να καταλάβετε είναι ότι και όλα αυτά εδώ που βλέπετε είναι εκκλησίες. Και ότι υπάρχουν και πολλές ακόμα εκκλησίες, οι οποίες μπορούμε να δούμε το... Προχωρήσει ή όχι, δεν ξέρω. Ναι. Και αυτά που βλέπετε εδώ είναι ανεσκαμμένα. Όλος αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ είναι η εικόνα αυτή που φαίνεται έτσι κάπως θολή. Είναι θολή γιατί εκείνα που βλέπετε καθαρά είναι ανεσκαμμένα, τα άλλα είναι καλυμμένα, είναι συντρίμια από πέτρες. Αλλά μέσα στα συντρίμια μπορείς να δεις και να καταλάβεις το περίγραμμα των εκκλησιών και καταμετρούμε 16 εκκλησίες μέχρι στιγμής. Απλά δεν έχουν όλες ένα σκαφί. Λοιπόν, θα επικεντρωθώ και θα σας δείξω κάποιες εικόνες από το σύμπλεγμα του Αγίου Στεφάνου και από την Εκκλησία των Λεόντων. Η θέση αυτή έχει καταγραφεί στη λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μπήκε στην λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι καταρχάς ότι θεωρείται ένα εξέχον δείγμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, κυρίως βασιζόμενη στην τεχνική ποιότητα και καλλιτεχνική ποιότητα των ψηφιδωτών του Αγίου Στεφάνου, που θα σας δείξω έτσι λίγο από αυτά. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι υπάρχει ένας πύργος για την άσκηση του μοναχισμού, αυτό που λέμε στη Light Tower, στη λιτών. Ναι. Και μάλιστα ο οποίος είναι σχεδόν κάτι σαν 95% ακέραιος, έτσι. Και γι' αυτό είναι άλλος ένας λόγος γιατί καταγράφηκε σαν εξέχον μέρος στην λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μας λέει λοιπόν η UNESCO ότι άλλος ένας λόγος για τον οποίο, ο τρίτος λόγος, το τρίτο κριτήριο που τον κατέστησε χώρο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι το ότι το Ουμ Ρασάς είναι συνδεδεμένο με την επικράτηση του μονοθεϊσμού, έτσι, και την επικράτηση και την εξάπλωση του μονοθεϊσμού σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του Ισλάμ, έτσι, γιατί ουσιαστικά συνέβαλε στην εξάπλωση του χριστιανισμού, αλλά και του Ισλάμ, και οι δύο είναι μονοθεϊστικές θρησκείες. Εδώ βλέπετε κάποια από τα ψηφιδωτά του Αγίου Στεφάνου, στον οποίο απεικονίζονται στο διάζωμα, δεν θα σας δείξω πολλά, δεν έχω βάλει όμως πολλές φωτογραφίες, κρίμα, θα σας άρεσαν, αλλά έχω πολλά να πω και δεν θέλω να στερήσω το χρόνο από τον επόμενο μιλητή, ούτε να σας κουράσω.
αλλά έχει την αναπαράσταση των σημαντικότερων βυζαντινών πόλεων της περιοχής. Και εδώ βλέπετε την Μαριβά και έχω βάλει και το κάστρο Μεφά, γιατί το κάστρο Μεφά είναι το ίδιο το Ρασάς. Έχει δηλαδή και μία απεικόνηση της ίδιας της πόλης του Ρασάς. Αυτή είναι η Εκκλησία των Λεόντων, στην οποία εμείς εργαστήκαμε. Έτσι, αυτό που βλέπετε είναι μία αεροφωτογραφία της Εκκλησίας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από τον Πιτσερίλο το 1993. Τώρα εμείς φτάσαμε εκεί για μία εκπαιδευτική εκδρομή με την ομάδα μου το 12. Είμαστε εκεί σε μία αποστολή στον Άγιο Λότ και είπα λοιπόν στην ομάδα μου, επειδή κάνουμε ένα πολιτιστικό έργο, επισκεφτόμαστε και με τους φοιτητές μας κάποια άλλα μέρη για να δουν ψηφιδωτά και άλλες εκκλησίες. Πήγαμε λοιπόν στο Ρασάς, που είχα και εγώ να πάω πάρα πολύ καιρό, το Δεκέμβριο του 2012, και τι να δω, βλέπω τα ψηφιδωτά, καλυμμένα με κάποια πλαστικά, από πάνω άμμος, ο αέρας έχει πάρει την άμμο, ο ήλιος έχει σπάσει τα πλαστικά και τα ψηφιδωτά γενικά υποφέρουν. Βλέπετε κάποιες εικόνες όπου τα ψηφιδωτά έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται, οι ψήφιδες έχουν αρχίσει να σκορπάνε εδώ που βλέπετε και γενικώς η κατάσταση που επικρατεί είναι κάπως χαοτική. Και με πολλές επιπτώσεις αυτές που βλέπετε στα ψηφιδωτά, είναι τεχνικά πράγματα, θα σας τα εξηγήσω, αλλά κρούστες, άλατα, αποφλοιώσεις της επιφάνειας κτλ. Και μερικά ακόμα προβλήματα, καθυζήσεις, αποκόλληση των κονιαμάτων της αποκατάστασης. Μια εικόνα αρκετά ανησυχητική. Εγώ λοιπόν πήγα και παραπονέθηκα κατευθείαν στη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και είπα ότι, συγγνώμη, αυτό είναι ένα World Heritage Site παγκόσμιας κληρονομιάς, καταγεγραμμένο στην UNESCO, δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Και τέλος πάντων, αν κάποιος το πήγε στην UNESCO, θα σας πετάξουν και έξω. Χειρότερο ακόμα από αυτό είναι ότι βρήκα στο ίντερνετ ότι ένας οδηγός, ένα τουριστικό διαδικτυακό δίκτυο τέλος πάντων, διαφημίζει ότι ελάτε, λέει, στην Ιορδανία να δείτε την αρχιτεκτονική και δείχνει κάποιον στην Εκκλησία των Λεόντων, που βλέπετε τα λιοντάρια, γι' αυτό και λέγεται στο ψηφιδωτό, και από εκεί έχει πάρει και το όνομά του η Εκκλησία των Λεόντων. Διαφημίζουν λοιπόν στο ίντερνετ ότι ελάτε στην Ιορδανία και εμείς να θα τα ανοίγουμε την άμμο και θα σας τα δείχνουμε. Μα αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται. Βλέπετε βέβαια ότι δεν έδειξα ποτέ το πρόσωπο του ανθρώπου στην Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και ούτε το δείχνω και σε εσάς, γιατί δεν είναι πρόβλημα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που το κάνει αυτό. Αν η νοοτροπία είναι αυτή, ο Άραβας θα το κάνει και ο Άραβας το κάνει. Και τι, το κάνει από τη φιλοξενία. Είναι φιλόξενη σαν εμάς. Ήρθατε άμα να σας δείξουμε. Το ότι δεν έχει τη συνείδηση πως αυτό που κάνει καταστρέφει τα ψηφιδωτά, δεν είναι δικό του προσωπικό θέμα. Είναι θέμα προσέγγισης και είναι θέμα που ξεκινάει από πιο πάνω. Γι' αυτό λοιπόν και κρύβουμε το πρόσωπό του. Αλλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και πού οδηγεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή η ελλιπής φύλαξη επίσης του χώρου, έτσι. Και πού οδηγεί αυτό το πρόβλημα. Ξεσήκωσα λοιπόν εκεί όλες τις αρχές και είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μαζεύτηκαν και όλοι οι διευθυντές, να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί λίγο πιο δίπλα που είναι τα λιοντάρια και που είναι τώρα αυτή η τρύπα η μεγάλη που βλέπετε, εδώ δηλαδή, μια που ήταν το ψηφιδωτό μίσο σκεπασμένο, είπα και εγώ να καθαρίσουμε λίγο, να δω και αυτή την γκαζέλα, η οποία γκαζέλα από τη βιβλιογραφία από τότε που ήμουν φοιτήτρια ήταν το αγαπημένο μου μοτίβο από όλα τα ψηφιδωτά της Ιορδανίας. Είπα λοιπόν, μια που είμαστε εδώ και είναι μισοξεσκέπαστο, για να βγάλω μια φωτογραφία την γκαζέλα. Καθαρίζουμε πουθενά η γκαζέλα. Εκεί έπρεπε να είναι. Έρχεται ο διευθυντής, του λέω, εδώ έπρεπε να είναι η γκαζέλα. Όχι, όχι, λέει, πρέπει να είναι παραπέρα. Πάθη, δεν είναι παραπέρα, ξέρω πολύ καλά που είναι, δεν είναι. Εκεί θα ήταν, δεν ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί. Είναι δε στο κόρπους των ψηφιδωτών της Ιορδανίας, στο βιβλίο του Πιτσερίλο, το έχει ολοκληρωμένη φωτογραφία. Αν πας στη Μαριβά, στην χριστιανική πόλη που είναι εκεί κοντά, την έχουν στα περίπτερα και στα τουριστικά σε όλες τις car postals. Αλλά στο ψηφιδωτό δεν βρίσκεται πια. Γιατί δεν βρίσκεται? Ψάξαμε γιατί δεν βρίσκεται. Είναι όλοι σπασμένοι σε κομμάτια, μέσα,
σε μία τρύπα. Και το διαπιστώσαμε αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η φωτογραφία της γκαζέλας πριν και αυτή είναι η εικόνα της γκαζέλας μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η όμορφη γκαζέλα έγινε αυτός ο σωρός από ψηφίδες. Πώς έγινε αυτό? Αυτό, για παράδειγμα, δεν είναι χριστιανικός βανδαλισμός. Αυτό το έδειξα και στο συνέδριο μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Ιορδανό. Δέχτηκε και το δείξαμε στο προηγούμενο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση Ψηφιδωτών. Μας συγχαρήκαν κιόλας που τολμήσαμε να το δείξουμε. Πρέπει να τα δείχνεις, γιατί όταν τα κρύβεις αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται. Τι έγινε τώρα εδώ? Εδώ αυτό που έγινε είναι ότι δεν ήταν ένας θρησκευτικός βανδαλισμός, αλλά έλλειψη φροντίδας και συντήρησης. Αυτή εδώ η τρυπούλα που βλέπετε, η μικρή καθίζηση, έτσι, οδήγησε κάποιον επίδοξο, ας πούμε, αρχαιοκάπηλο, στο συμπέρασμα ότι αφού εδώ έχει τρύπα και φαίνεται κούφιο, από κάτω έχει θησαυρό. Το σκάψανε λοιπόν, γιατί εμένα στην αρχή πήγε το μυαλό μου, επειδή η αρχαιοκαπηλεία μαστίζει αυτές τις περιοχές, και στην αρχή πήγε το μυαλό μου ότι κάποιος συλλέκτης έδωσε την παραγγελία, γιατί αυτό γίνεται, και είπε: φέρε μου αυτή τη σελίδα από το βιβλίο του Πιτσερίλο, τη θέλω στο σαλόνι μου και θα πληρώσω όσο όσο. Αυτό σκέφτηκα ότι έγινε στην αρχή. Ότι επειδή εγώ την εκτιμώ και όλος ο κόσμος του ψηφιδωτού εκτιμά τόσο πολύ αυτό το μοτίβο και ήταν και ολοσέλιδο, λέω κάποιος το παράγγειλε και είπε: φέρε μου αυτή τη σελίδα 93, τη θέλω στο σαλόνι μου. Δεν έγινε έτσι όμως, γιατί σκάψαμε, ψάξαμε και βρήκαμε. Και όπως θα δείτε τώρα, αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομματάκι από το πόδι. Μετά βρήκαμε ένα κομματάκι από την ουρά, ένα κομματάκι από το μάτι, ένα κομματάκι από το πόδι. Άρα όλα τα κομμάτια είναι εκεί μέσα. Άρα δεν έγινε η κλοπή για να πάρουν την καζέλα, έγινε η κλοπή για να δουν τι είχε από κάτω. Από κάτω βέβαια δεν είχε τίποτα και πήγε κρίμα το ψηφιδωτό, καταστράφηκε. Τα έχουμε μαζέψει τώρα και νομίζω ότι μπορούμε κάπως μέχρι ίσως ένα 80% να το αποκαταστήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό όμως έγινε το έναυσμα για να ξεκινήσουμε ένα μικρό εκπαιδευτικό, μια μικρή εκπαιδευτική δράση στο χώρο. Μαζέψαμε λοιπόν κάποιο κόσμο, έτσι. Αυτό είναι το κέντρο των επισκεπτών και οι διάδρομοι και τα λοιπά, τα οποία έγινε ο εγγενιασμός του στο 12, δηλαδή λίγους μήνες πριν πάω εγώ και βρω την κλοπή και όλη αυτή την καταστροφή, έτσι. Δηλαδή, εγγενιάζουμε ένα κτίριο και διαδρόμους και κοιτάμε μετά που περιβάλλουν ένα αρχαιολογικό χώρο. Και κοιτάμε ένα αρχαιολογικό χώρο, τα αρχαία είναι σε αθλία κατάσταση και έχουμε χτίσει ένα μεγαλειώδες, ας πούμε, visitor center. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε και πάλι με ποιο είναι ο βασικός στόχος. Να καλέσουμε την τοπική κοινωνία, να μιλήσουμε στην τοπική κοινωνία για αυτή την καταστροφή, να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μνημεία για τον τόπο τους, αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι λοιπόν η προστασία έτσι κινείται μέσω της ενημέρωσης. Βλέπετε λοιπόν εδώ, θα δείτε την πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και ειδικά των γερόντων του χωριού, που είναι και οι πιο επιφανείς και σεβαστοί πολίτες. Έτσι, διαλέξεις, ομιλίες, επίσκεψη, ξενάγηση στο χώρο. Στη συνέχεια, μία ομάδα επιλεγμένων τεχνητών και συντηρητών, στους οποίους κάναμε κάποια μαθήματα, τους δώσαμε μια τυπολογία φθορών και στη συνέχεια τους εκπαιδεύσαμε να κάνουν μία καταγραφή των φθορών, να κατανοήσουν τα προβλήματα και στη συνέχεια όλοι μαζί εργαστήκαμε για να φωτογραφίσουμε, να καταγράψουμε και στη συνέχεια να καταχώσουμε αυτά τα ψηφιδωτά με ένα πιο συστηματικό τρόπο, την Εκκλησία των Λεόντων συγκεκριμένα, και με έναν τρόπο που αποθαρρύνει και προστατεύει τα ψηφιδωτά, γιατί δίνει ένα πιο σταθερό περιβάλλον, αλλά και αποθαρρύνει και αυτούς που θέλουν να πάνε να κλέψουν. Έτσι πήραμε, στρώθηκε όλο με γεωύφασμα και η άμμος που μπήκε από πάνω μπήκε σε σακιά, άρα καλύψαμε με σακιά με άμμο, ώστε να μην παίρνει ο αέρας την άμμο. Επίσης το γεωύφασμα είναι κάτι το οποίο δεν καταστρέφεται από τον ήλιο. Έχω εδώ μία σειρά από τους στόχους που επιτεύχθηκαν, αλλά δεν σας διαβάσω γιατί νομίζω ότι τα είπαμε, για να σας πω πολύ γρήγορα και για τα άλλα προγράμματα. Το άλλο μας τώρα μεγάλο πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 είναι
Απλά θα ήθελα να πω για το προηγούμενο, κάναμε σαν δείγμα την εκκλησία του Λεόντων για να μάθουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε και τα άλλα. Και θα σας πω τώρα γρήγορα για το χάρτη της Μαντιβά. Δεν ξέρω πώς και ποιοι από εσάς γνωρίζετε το χάρτη της Μαντιβά, αλλά πρόκειται για ένα χάρτη του Βυζαντινού κόσμου. Είναι η κυριότερη πηγή για το χαρακτήρα και την τοπογραφία της Βυζαντινής Παλαιστίνης, δυτικά και ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Και της Νεκράς Θάλασσας, όπως επίσης και της Αιγύπτου, και εκτείνεται από τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο. Αρχικά εκτινόταν ο χάρτης, γιατί δεν σώζεται όλος. Αυτό είναι αυτό που σώζεται τώρα περίπου από το χάρτη. Βλέπετε την Νεκρά Θάλασσα στη μέση. Θα σας δείξω τα αγαπημένα κομμάτια, την Ιερουσαλήμ, έτσι, η Άγια Πόλης Ιερουσαλήμ. Πιστεύω κάποιοι από εσάς μπορεί και να το ξέρετε αυτό το ψηφιδωτό, δηλαδή φαντάζομαι να το ξέρετε. Το σημαντικότερο ψηφιδωτό του Βυζαντινού κόσμου, έτσι, και το οποίο πραγματικά μας δίνει πολύ ακριβείς πληροφορίες για την τοπογραφία. Αν θυμάστε στην αρχή που άρχισα να σας μιλάω, σας έδειξα το ιερό του Αγίου Λότ και σας είπα ότι αναγνωρίστηκε βάσει τις θέσεις του που υπήρχε στο χάρτη. Και σας έδειξα και τη φωτογραφία που ήταν οι Φοίνικες και πίσω το Άγιος Λότ στο ψηφιδωτό, και το ίδιο και τοπογραφικά σε φωτογραφία σήμερα. Η Ιεριχώς, έτσι, και φυσικά η υπέροχη και αγαπημένη αναπαράσταση της Βιφλέμ. Και φυσικά, δεν θα συνεχίσω να σας δείξω όλο το χάρτη, ο χάρτης είναι αυτός, έτσι τοποθετείται μέσα στο σχέδιο, το αρχαίο σχέδιο του ναού. Ο ναός σήμερα έχει ανακατασκευαστεί βέβαια, και θα δείτε μερικές εικόνες από αυτό τώρα. Έτσι ήταν η παρουσίαση του χάρτη το 1897, όπως έχει καταγραφεί από τον Τζερμιέ Ντουράντ, και έτσι είναι σήμερα. Δεν θεωρούμε ικανοποιητικό αυτό τον τρόπο έκθεσης, βέβαια, για το σημαντικότερο και δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο της Ιορδανίας μετά την Πέτρα. Έτσι, αυτό που βλέπετε που γίνεται εδώ είναι ότι υπάρχουν αυτά τα κολονάκια με μία πλαστική αλυσιδούλα. Υπάρχει αυτό το ρολό, το χαλί εκεί, το οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να ανανεωθεί και να καθαριστεί, τέλος πάντων. Και το ρολό αυτό μπαίνει πάνω και γίνεται η λειτουργία. Φυσικά υπήρχε πρόβλημα με την συντήρηση και προβολή του χάρτη, όσο δεν υπήρχε άλλος ναός για να γίνεται η λειτουργία. Τώρα όμως έχουν φτιάξει καινούριο ναό στη Μαντιβά και ο αρχιμανδρίτης Συνοκέντιος μας είπε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τη συντήρηση και την ανάδειξη του χάρτη, καθότι υπάρχει άλλος ναός για να τελείται η Θεία Λειτουργία. Θα είναι έτοιμος δηλαδή σιγά-σιγά. Έτσι λοιπόν, δύο σπαράγματα του χάρτη που είναι απομονωμένα εδώ και είναι πάντα κάτω από τα παγκάρια, από τα παγκάκια, οπότε δεν μπορεί ο επισκέπτης να καταλάβει πόσο μεγάλος ήταν ο χάρτης. Νομίζω ότι ο χάρτης περιορίζεται σε εκείνη τη μεριά που είναι τα κολονάκια. Το ότι στο άλλο κλήτος υπάρχουν άλλα δύο κομμάτια δεν το βλέπει ποτέ ο επισκέπτης. Άρα ποτέ δεν καταλαβαίνει το μέγεθος της χαρτογράφησης. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάναμε τώρα εμείς φέτος ήταν ένας ελαφρύς καθαρισμός του ψηφιδωτού. Έλαμψε βέβαια, άλλαξε όψη. Και αρχίσαμε να κάνουμε μία καταγραφή των φθορών, εξέταση με πλάγιο φωτισμό, όπου εκεί πραγματικά φάνηκε το πρόβλημα που έχει και το πώς δεν πρέπει πια να μπαίνουν αυτά τα χαλιά πάνω και να πατάει τόσος κόσμος. Βλέπετε τις εικόνες, οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Μία πάρα πολύ κακή διαχείριση παρουσίασης, έτσι. Θα σας τα δείξω πολύ γρήγορα. Αυτά είναι και τα καημένα τα σπαράγματα που είναι μόνο τους πάντα. Και βέβαια πνιγμένο γύρω από ένα μοσαϊκό, ένας πραγματικά, και πολλά προβλήματα με τα περιμετρικά κονιάματα στερέωσης. Εντάξει, ψηφίδες καλυμμένες κάτω από τα κονιάματα κτλ. Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα, νομίζω ότι έχω φάει αρκετό χρόνο τώρα. Και βέβαια με έναν ειδικό γερανό, κάναμε τις φωτογραφίες μας για να κάνουμε τις χαρτογραφίσεις μας και την πρότασή μας. Αυτό το πρόγραμμα μόλις άρχισε και θα σας δείξω πολύ γρήγορα τι κάναμε στη Συρία. Στη Συρία ξεκινήσαμε με μία βάση δεδομένων. Εκπαιδεύσαμε τους σπουδαστές αρχαιολογίας της Συρίας στην καταγραφή των ψηφιδωτών βαπέδων. Καταγράφηκαν 350 ψηφιδωτά στη Συρία και καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων και σήμερα πραγματικά δεν ξέρουμε πόσα από αυτά υπάρχουν.
τουλάχιστον όμως έχουν διασωθεί στην ιστορία λόγω αυτής της καταγραφής που έγινε. Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα μουσείο, ένα εργαστήριο στο Μουσείο της Χάμα. Θα σας περάσω γρήγορα τις εικόνες και εδώ βλέπετε πώς ήταν πριν το μουσείο, πώς ήταν ο χώρος αυτός, πώς διαμορφώθηκε σε εργαστήριο, εξοπλίστηκε. Αρχίσαμε και πάλι και κάναμε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν συντηρητές και τεχνίτες από όλη την κεντρική Συρία, διαλέξεις, θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές ασκήσεις, επεμβάσεις συντήρησης και πρακτική εξάσκηση πάνω στο αντικείμενο, συνεργασία και πάλι πάρα πολύ αρμονική, δηλαδή η Συρία του σήμερα πραγματικά δεν θυμίζει τίποτα από τη Συρία του τότε και ούτε μπορούσαμε ποτέ να υποψιαστούμε. Τόσο καλή και αρμονική ήταν η συνύπαρξή μας. Έτσι, και βέβαια, επίσης πρέπει να πω ότι ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Μάχερ Άζαρ, ήταν χριστιανός και ότι επίσης εμείς αυτό που βιώσαμε ήταν ότι οι χριστιανοί, έτσι, πιο επιφανείς και μορφωμένοι πολίτες, λαμβάνανε άκρας αγάπης και σεβασμού από την κυβέρνηση, αλλά και από τους ανθρώπους, από τους Σύριους, όπως και εμείς οι ίδιοι. Ολοκληρώσαμε αυτά τα έργα και το συμπέρασμα αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η προστασία των μνημείων αυτών που αποτελούν την αρχαία κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Ανδριόπουλος, και μέσω των οποίων επιβιώνει και ο χριστιανισμός και το χριστιανικό αίσθημα, η προστασία λοιπόν αυτών των μνημείων από τη δικιά μου την εμπειρία βασίζεται αρχικά στην προσέγγιση των ανθρώπων, η οποία οδηγεί στην εμπιστοσύνη, στη συνέχεια οδηγεί στο σεβασμό και η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός οδηγούν στην προστασία. Αυτό είναι το σημαντικό νόημα. Και θα σας δείξω, θα κλείσω με μερικές εικόνες από τη συνύπαρξή μας και την πραγματικά αρμονική και αγαπημένη συνύπαρξη και συνεργασία με τους Ιορδανούς και Σύριους συνεργάτες μας. Πηγαίνουμε στα σπίτια τους το βράδυ, παίζουμε με τα παιδιά τους, πηγαίνουμε και τους βοηθάμε να μαζέψουν ντομάτες. Εδώ είναι η μέρα που κάναμε εμείς Χριστούγεννα, που ήμασταν εκεί και κάναμε Χριστούγεννα στη φάρμα, στο χωράφι του αδερφού Ιορδανού που λέμε. Αυτή είναι η γυναίκα του, κάναμε μπάρμπεκιου και έτσι περάσαμε τα Χριστούγεννά μας μαζί τους. Εδώ είναι ένας γάμος και εδώ είναι ένα σπιτικό με τα παιδάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χλουβεράκη. Περνάμε στον κύριο Κώστα Κοπανιά, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια σπουδαία ανασκαφή που κάνει στην περιφέρεια Κουρδιστάν του Ιράκ. Καλησπέρα σας. Δεν θα σας μιλήσω για την ανασκαφή σήμερα, γιατί θεώρησα ότι θα τέριαζε καλύτερα στη σημερινή μας συνάντηση ένα λίγο διαφορετικό θέμα, λίγο πιο έτσι ευρύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τους Ασσυρίους στην Μεσοποταμία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Και το επέλεξα αυτό ως θέμα ακριβώς γιατί δείχνει το πώς η ιστορία και η αρχαιολογία μας βοηθούν να κατανοήσουμε και τη σημερινή πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή, αλλά και πώς η ιστορία και η αρχαιολογία χρησιμοποιούνται ως ένα όπλο προπαγάνδας από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες για να επιτύχουν διάφορα, να βελτιώσουν τη θέση τους. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε ακούσει για τους Ασσυρίους, για την Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία στις αρχές της πρώτης χιλιετίας στην Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε η κοιτίδα των Ασσυρίων, βρίσκεται εδώ πέρα, στη Βόρειο Συρία. Η κύρια πόλη τους ήταν η πόλη Άσουρ, η οποία είχε ονομαστεί από τον Θεό τους, τον Κύριο Θεό,
τον ομώνυμο θεό Άσουρ. Βρίσκεται λίγο νοτιότερα, αρκετά νοτιότερα από τη Μοσούλη σήμερα. Σταδιακά κατόρθωσαν μέχρι και τον ύστερο 13ο αιώνα να επεκτείνουν την επικράτειά τους, καταλαμβάνοντας και την Ανατολική Συρία. Τον 9ο αιώνα έφτασαν μέχρι και τις ακτές της Μεσογείου και στον 7ο αιώνα κατόρθωσαν να θέσουν από τον έλεγχό τους ακόμη και ένα μεγάλο κομμάτι της Αιγύπτου. Αρχίζοντας λίγο παλαιότερα, αρχίζοντας από το 13ο αιώνα, βλέπουμε ότι η Ασσυρία είναι ακόμα μια μικρή δύναμη από γεωπολιτικής άποψης. Εκείνη την περίοδο, οι κύριες μεγάλες δυνάμεις της εποχής είναι οι Χεταίοι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Μικρά Ασία και φτάνουν μέχρι και τα παράλια της, του Αιγαίου, και η Αίγυπτος, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της αυτή την περίοδο την Παλαιστίνη, αλλά και την Νότια Συρία, τη σημερινή Νότια Συρία. Αυτές οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις της τότε εποχής έρχονται σε σύγκρουση. Έλαβε χώρα εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, στο Καντές, μία από τις μεγαλύτερες μάχες της αρχαιότητας. Βρήκαν όμως στο τέλος ένα modus vivendi, κατόρθωσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γιατί εκείνη την περίοδο, το 13ο αιώνα, η Ασσυρία ήταν μια δύναμη ανερχόμενη, η οποία άρχισε να απειλεί τα συμφέροντα και των δύο. Η μεγάλη της, η πρώτη, ένας μεγάλος βασιλιάς, ένας πολύ σημαντικός βασιλιάς αυτής της περίοδου είναι ο Τουκούλτη Νινούρτα ο πρώτος, τον βλέπετε εδώ στην εικόνα, ο οποίος κατόρθωσε να νικήσει σε μια πολύ σημαντική από στρατηγικής άποψης μάχη τους Χεταίους στο τέλος του 13ου αιώνα, και είναι ουσιαστικά εκείνη η μάχη η οποία έδωσε, από αυτή τη μάχη και μετά ουσιαστικά ξεκινά η παρακμή και η πτώση της Χετιτικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που ακολουθεί μετά όμως, αμέσως μετά, στις αρχές του 12ου αιώνα, είναι κάτι ανεπάντεχο, κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως ξαφνικά καταραίουν όλα τα μεγάλα βασίλεια της εποχής, μεγάλες υπερδυνάμεις. Βασίλεια τα οποία μέχρι τότε θεωρούνταν ανίκητα, είχαν τεράστιες επικράτειες υπό τον έλεγχό τους. Καταραίουν μέσα σε ελάχιστα χρόνια μόλις το μεγάλο βασίλειο των Χεταίων. Εδώ τα μυκηναϊκά βασίλεια το ένα μετά το άλλο καταστρέφονται. Βλέπουμε εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα στην Κύπρο, στις πόλεις της Ιεροπαλαιστίνης. Η Αίγυπτος επίσης μπαίνει σε μία περίοδο εσωστρέφειας και παρακμής, και οι αιγυπτιακές πηγές αποδίδουν αυτές τις καταστροφές, αυτή την εσωστρέφεια, στις επιδρομές λαών που έρχονται από τη θάλασσα, οι οποίοι έτσι έχουν ονομαστεί συμβατικά στην έρευνα σήμερα οι λαοί της θάλασσας. Λίγο αργότερα όμως, στο τέλος του 12ου αιώνα και κυρίως τον 11ο αιώνα, εμφανίζεται ένα καινούριο φύλο από το πουθενά, τελείως ξαφνικά. Δεν ξέρουμε από πού ήρθαν, ουσιαστικά είναι οι Αραμαίοι. Οι Αραμαίοι αρχίζουν να μετακινούνται και να εγκαθίστανται σε διάφορες περιοχές της Σιροπαλαιστίνης, της Βόρειας Μεσοποταμίας, και να πιέζουν την Ασσυρία. Οι Αραμαίοι μιλάνε μια σημιτική γλώσσα, η οποία όμως ανήκει στην στη λεγόμενη δυτική σημιτική οικογένεια. Οι Ασσύριοι μιλάνε επίσης μια σημιτική γλώσσα, η οποία ανήκει στην ανατολική σημιτική οικογένεια. Είναι συγγενικές γλώσσες μεταξύ τους, αλλά έχουν και αρκετές διαφορές. Κάτι σαν τα, θα έλεγα, ίσως γαλλικά, ιταλικά, κάποιος θέλει να τα συγκρίνει. Κατά τη διάρκεια τώρα του 10ου και του 9ου αιώνα, οι Αραμαίοι κατορθώνουν να δημιουργήσουν μια σειρά από πριγκιπάτα, μια σειρά από μικρά τοπικά βασίλεια σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Συρίας και της Βόρειας Μεσοποταμίας. Τα κυριότερα από αυτά τα βλέπετε εδώ στην εικόνα. Εκείνη την περίοδο, στον 10ο αιώνα, οι Ασσύριοι έχουν περιοριστεί
εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, στην κοιτίδα τους, στη Βόρεια Μεσοποταμία, έχουν πιεστεί πάρα πολύ από τους Ασσυρίους και κανείς θα περίμενε ότι το μικρό τους βασίλειο πια θα εξαφανιζόταν τελείως. Εδώ σε αυτό το χάρτη βλέπετε μία εικόνα της, των γλωσσικών οικογενειών, των σημειτικών γλωσσών. Εδώ με το πράσινο χρώμα είναι οι ανατολικές σημειτικές γλώσσες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ασσυριακά. Και στην, με το κόκκινο στο χάρτη βλέπουμε την, τις δυτικές σημειτικές γλώσσες. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη. Η Ασσυρία δεν κατέρευσε και μάλιστα κατόρθωσε κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα να αντεπιτεθεί και να αποθήσει τους Αραμαίους και να ξανακατακτήσει όλες αυτές τις περιοχές που έχασε στην Ανατολική Συρία και σταδιακά να επεκταθεί σε όλη την υπόλοιπη Ανατολή. Ωστόσο οι Αραμαίοι εγκαταστάθηκαν και στην ίδια την Ασσυρία αλλά και μετανάστευσαν και προς την Νότια Μεσοποταμία. Οι επιτυχίες, οι Ασσύριοι κατόρθωσαν να επεκταθούν και να κατακτήσουν όλες αυτές τις μεγάλες εκτεταμένες περιοχές σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό το κατάφεραν κυρίως χάρη στον πολύ ικανό στρατό τους αλλά και στην συνειδητή τρομοκρατία που άσκησαν με σκοπό ακριβώς να κατατρομοκρατήσουν τους αντιπάλους τους έτσι ώστε να μην έχουν καμία διάθεση να αμυνθούν. Τα ασσυριακά ανάκτορα είναι γεμάτα από τοιχογραφία, από ανάγλυφα που κοσμούν τους τοίχους τους στα οποία απεικονίζονται μάχες και μάλιστα μάχες με όλη τη σκληρότητα του πολέμου. Οι βασιλείς, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα σε αυτά τα ανάκτορα περιβάλλονταν καθημερινά από αυτές τις σκηνές βίας, τις σκηνές μάχης. Αλλά και οι επισκέπτες των ανακτόρων έρχονταν σε επαφή με αυτές. Κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ σκληρές, απεικονίζουν εικόνες τις οποίες δυστυχώς βλέπουμε και σήμερα ακόμα να επαναλαμβάνονται από τους τζιχαντιστές. Είναι μια τακτική δυστυχώς πολύ αρχαία στην Ανατολή, αυτή η τακτική της τρομοκράτησης του αντιπάλου. Αυτές οι σκηνές, τις περνάω γρήγορα, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτές, έχουμε και παιδιά. Αυτές οι όλες οι παραστάσεις συνοδεύονται και από λεζάντες, από κείμενα τα οποία περιγράφουν με φρικτές, με φρικιαστικές λεπτομέρειες όλα όσα έκαναν σε εκείνους οι οποίοι δεν παραδίδονταν και συνέχισαν να αντιστέκονται. Δεν θα τα περιγράψω, δεν υπάρχει κανένας λόγος, μπορούμε να τα φανταστούμε. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν οι Ασσύριοι πάρα πολύ σύντομα όπως προανέφερα, να επεκτείνουν το βασίλειό τους και έτσι κατά την διάρκεια του 7ου αιώνα είχαν από τον έλεγχό τους ουσιαστικά ολόκληρη την Εγγύς Ανατολή από το σημερινό δυτικό Ιράν, όλο το σημερινό Ιράκ, τη Συρία, ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας, τη Συροπαλαιστίνη και ένα τμήμα της Αιγύπτου. Μια τεράστια αυτοκρατορία για πρώτη φορά. Παρά όμως αυτή την πολύ βίαιη κατάκτηση, οι Ασσύριοι στη συνέχεια ακολούθησαν μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική και έδωσαν πολύ σύντομα το δικαίωμα του το καθεστώς του ελεύθερου πολίτη σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Κατόρθωσαν έτσι λοιπόν να τους κάνουν κοινωνούς του βασιλείου τους, κατόρθωσαν έτσι να τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν όλα τα προνόμια αλλά όλες τις υποχρεώσεις των Ασσυρίων. Οι άνθρωποι βέβαια μπορούσαν να συνεχίσουν να μιλούν τη δική τους γλώσσα, ωστόσο σιγά σιγά έλαβε χώρα μία ασσυριοποίηση του πληθυσμού της ευρύτερης Ανατολής. Μεγάλο, σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν βέβαια και οι βίαιοι, οι καταναγκαστικοί εκτοπισμοί μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, τους οποίους έπαιρναν από μία περιοχή και εγκαθιστούσαν σε μία άλλη, δημιουργούσαν τεχνητές μειονότητες και προσπαθούσαν στη συνέχεια αυτές τις μικρές μειονότητες να τις αφομοιώσουν και να τις
να τους καταστήσουν αυτούς τους ανθρώπους Ασσυρίους. Σε μεγάλο βαθμό το πετύχαιναν αυτό. Παρόλα αυτά, συνέβη και κάτι το οποίο ίσως κανείς δεν περίμενε. Οι Αραμαίοι είχαν διασκορπιστεί σε όλη αυτή την περιοχή και ουσιαστικά τα αραμαϊκά έγιναν η γλώσσα που χρησιμοποιούνταν σε ολόκληρη αυτή την περιοχή της Ανατολής. Αν κάποιος, αν ένας έμπορος ήθελε να πάει από τη μία περιοχή της Μέσης Ανατολής στην άλλη και ήθελε να μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους εκεί, έπρεπε να ξέρει αραμαϊκά. Ήταν κάτι σαν τα αγγλικά σήμερα, ήταν η γλώσσα του εμπορίου. Πολύ σύντομα τα αραμαϊκά άρχισαν να χρησιμοποιούνται και από τους ίδιους τους Ασσύριους για τη διοίκηση της αυτοκρατορίας τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν να καταγράφουν και τα κείμενα του βασιλείου, τα διοικητικά τους κείμενα, και στην αραμαϊκή γλώσσα. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα ασσυριακά. Πέρα από αυτό, οι Ασσύριοι προσπάθησαν και μέσα από την τέχνη να δημιουργήσουν μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά την τέχνη των Ασσυρίων μέσα από τις παραστάσεις, από τα ανάγλυφα και τις τοιχογραφίες που κοσμούσαν τα ανάκλωρά τους. Τα περισσότερα από αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς αν προτιμάτε, μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης, στο Λούβρο, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Κάποια από αυτά που παρέμειναν στη Μοσούλη, είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και στην τηλεόραση, ότι δυστυχώς δεν είχαν καλή κατάληξη. Τα ανάγλυφα αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακά, είναι τεράστια σε μέγεθος, είναι σε ύψος φτάνουν ακόμη και τα 2,5 μέτρα. Για την κατασκευή αυτών των αναγλύφων χρειάστηκε να μεταφερθούν τεράστιες πέτρες, τεράστιο γκόλιθι από αρκετά μακρινά λατομεία με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και τη βοήθεια πολλών εργατών. Εδώ στην εικόνα βλέπουμε ένα ασσυριακό ανάγλυφο που απεικονίζει το πώς γινόταν η μεταφορά ενός τέτοιου γλυπτού. Και αυτά τα ανάγλυφα, όπως προανέφερα, κοσμούσαν τα ανάκτορα. Σας δείχνω εδώ ενδεικτικά τα ανάγλυφα από την Ίμρουτ, τα οποία πρόσφατα δυστυχώς καταστράφηκαν. Τα ανάγλυφα αυτά είναι εντυπωσιακά και ως προς την καλλιτεχνική τους ποιότητα. Η τέχνη εκείνη την περίοδο φτάνει σε ένα ύψος, το οποίο είναι ύψος ρεαλισμού, το οποίο θα αργήσει πάρα πολύ να ξαναφτάσει. Σας δείχνω έτσι ενδεικτικά δύο λεπτομέρειες από αυτά τα ανάγλυφα. Εδώ ένα τραυματισμένο λιοντάρι, το οποίο με οραγεί. Όλο αυτό είναι σμιλεμένο πάνω στην πέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φτιάξει ένα τέτοιο ανάγλυφο. Ή δίπλα εδώ, μια σκηνή, μια λεπτομέρεια από μια μάχη, η οποία είναι τεράστια. Αποτελείται αυτό το ανάγλυφο από εκατοντάδες μορφές. Εδώ μόνο δύο από αυτές, για να δείτε με πόση λεπτομέρεια έχουν αποδοθεί οι μορφές. Αυτός εδώ τραυματισμένος στρατιώτης με ένα βέλος καρφωμένο στην πλάτη. Ο φίλος του εδώ προσπαθεί να τον γλιτώσει, να τον πάρει μαζί του, να γλιτώσει από τη μάχη. Εδώ δύο παραδείγματα της ασσυριακής γραφής στα δεξιά και του αραμαϊκού αλφαβήτου στα αριστερά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους Ασσυρίους για τα διηγητικά τους κείμενα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι προς το τέλος της ασσυριακής αυτοκρατορίας τα αραμαϊκά είχαν γίνει μια πάρα πολύ διαδεδομένη, πάρα πολύ σημαντική γλώσσα, και φαίνεται ότι και στην καθημερινότητα είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται από μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Οι ίδιοι τώρα, στα ίδια τα κείμενα της εποχής, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν, αυτοπροσδιορίζονταν, χρησιμοποιώντας τον όρο Ασσύριος ή και Σύριος. Μερικές φορές έφευγε το άλφα από την λέξη αυτή. Αυτές τις λέξεις τις βλέπουμε αργότερα, αυτούς τους όρους τους βλέπουμε αργότερα και στους Έλληνες συγγραφείς. Βλέπετε εδώ σε έναν πίνακα μια καταγραφή των όρων που χρησιμοποιούσαν οι σημαντικότεροι Έλληνες συγγραφείς. Βλέπετε ότι και στα ελληνικά ο όρος Σύριος και Ασσύριος
χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία. Δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μας μπερδεύει λίγο ίσως σήμερα, αλλά πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Το Ασσυρία και Σύρια, Ασσύριος και Σύριος είναι ουσιαστικά τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ζούσαν στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία δεν ήταν όμως και από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκτήσει μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα, είχαν μια κοινή εικονογραφική γλώσσα στην τέχνη τους, μιλούσαν αραμαϊκά όλοι τους, κάποιοι μιλούσαν ακόμη και τα ασσυριακά, ωστόσο η φορολογία ήταν πάρα πολύ βαριά και οι υποχρεώσεις, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των υπηκών ήταν επίσης τους δυσκόλευαν πάρα πολύ. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, και αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία καταραίει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το 612 ένας συνασπισμός Βαβυλωνίων και Μίδων εκστρατεύει κατά των κέντρων στην κοιτίδα της Ασσυρίας και τα καταστρέφει ξαφνικά και με πάρα πολύ μεγάλη βιαιότητα. Το 612 μέχρι και το 609 καταστρέφονται συστηματικά τα μεγάλα ασσυριακά κέντρα στην Βόρεια Μεσοποταμία. Υπάρχουν αναφορές για τον πληθυσμό τους, ο οποίος εξολοθρεύεται. Τα μεγάλα αυτά ανάκτορα των Ασσυρίων βασιλέων καταστρέφονται. Επειδή τα ανάγλυφα είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν να τα καταστρέψουν όλα. Αυτό όμως που προσπαθούν να κάνουν είναι να σπάσουν τα κεφάλια, τα πρόσωπα των βασιλέων τους οποίους μισούν, όπου δεν μπορούν τα μάτια κυρίως. Είναι κάτι που βλέπουμε πολύ αργότερα και στις τοιχογραφίες, στις βυζαντινές εννοώ τοιχογραφίες, πολύ αργότερα από όταν καταστρέφονται. Γίνεται λοιπόν, λαμβάνει η χώρα τότε μία συστηματική πολιτιστική καταστροφή, αλλά και μία συστηματική εξολόθρευση ενός τμήματος του πληθυσμού. Στη Βόρεια Μεσοποταμία ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά. Αυτή η μείωση δεν οφείλεται μόνο στις δολοφονίες, στους θανάτους, αλλά και στο γεγονός ότι πια όλοι αυτοί που είχαν εκτοπιστεί υποχρεωτικά και είχαν αναγκαστεί να έρθουν να ζήσουν στην περιοχή της Βόρειας Μεσοποταμίας ήταν πια ελεύθεροι να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Και το έκαναν πάρα πολλοί από αυτούς. Κατά τη διάρκεια όμως της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας, η οποία ακολουθεί, οι Ασσύριοι συνεχίζουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο στην Βόρεια Συρία όσο και στην Βόρεια Μεσοποταμία. Η γλώσσα που που χρησιμοποιούν τότε φαίνεται όμως ότι πια είναι τα αραμαϊκά. Δηλαδή τα ασσυριακά αρχίζουν από αυτή την περίοδο και μετά και φθήνουν. Το 539 όταν έρχεται ένας, όταν καταραίει και η νεοβυλωνιακή αυτοκρατορία και αυτή η περιοχή καταλαμβάνεται από τους Πέρσες, τους Αχεμενίδες, η Βόρεια Μεσοποταμία διατηρεί το όνομά της, συνεχίζει να είναι η Ασσυρία. Ο πληθυσμός εκεί ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα αραμαϊκά και το ενδιαφέρον είναι ότι και οι ίδιοι οι Πέρσες στην Αχεμενιδική Αυτοκρατορία υιοθετούν τα αραμαϊκά για την γλώσσα της διοίκησής τους. Τα αραμαϊκά είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα σε ολόκληρη την Εγγύης Ανατολή και σε αυτή την περίοδο. Διαδίδονται πάρα πολύ. Όταν όμως καταλύεται η Περσική Αυτοκρατορία από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά το θάνατό του όταν ιδρύονται τα ελληνιστικά βασίλεια, τα αραμαϊκά σιγά σιγά εκτοπίζονται στη γλώσσα της διοίκησης από τα ελληνικά συστηματικά.
Παρόλα αυτά, η περιοχή αυτή διατηρεί το όνομά της, η Ασσυρία. Χρησιμοποιείται πολύ όμως και ο όρος Σύρια για την Ασσυρία και Συρία. Θα περάσω αμέσως στην επόμενη αυτοκρατορία. Όταν η διάδοχη αυτοκρατορία, η υπαρθική αυτοκρατορία από τον 1ο αιώνα π.Χ., η οποία θέτει υπό τον ελεγχό της όλη αυτή την περιοχή, ακόμη και αυτή την περίοδο μαρτυράται η ύπαρξη Ασσυρίων σε όλη αυτή την περιοχή. Έχουμε όμως ένα διαφορετικό ημιαυτόνομο βασίλειο εδώ στην Βόρειο Μεσοποταμία. Το βλέπετε εδώ, το βασίλειο της Αδιαδβινής. Κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα περίπου, στον 3ο-4ο αιώνα, είναι η περίοδος που αρχίζει ξεκινά ο εκχριστιανισμός της περιοχής. Πέρα από τον χριστιανισμό, μια άλλη μεγάλη σημαντική θρησκεία παραμένει ο ζωροαστρισμός, ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα ζωντανός σε αυτή την περιοχή. Έχουμε βέβαια τη Βυζαντινή αυτοκρατορία από τη μία μεριά, τη Σασανιδική αυτοκρατορία από την άλλη, και αυτή η ενδιάμεση περιοχή, η Βόρεια Μεσοποταμία, είναι μια διαφιλονικούμενη ζώνη, μια περιοχή στην οποία η οποία και πάλι ακόμα έχει το όνομα Ασσυρία, και κατά την περίοδο αυτή συνεχίζουν να μαρτυρώνται, να αναφέρεται η ύπαρξη Ασσυρίων οι οποίοι μιλούν αραμαϊκά. Με την έλευση του Ισλαμισμού και την σταδιακή της επέκταση ξεκινά βέβαια και ένας εξισλαμισμός μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής. Παρόλα αυτά, αρκετοί διατηρούν την χριστιανική τους θρησκεία. Όπως ήδη αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, χριστιανοί, Ασσύριοι χριστιανοί υπάρχουν και σήμερα, τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία, θα δούμε αμέσως μετά. Στο Ιράκ δυστυχώς αυτή τη στιγμή λιγοστεύουν όλο και περισσότερο. Καταφύγιο έχουν βρει στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ εδώ, όπου έχουν βρει ένα ασφαλές καταφύγιο. Και στη Συρία υπάρχει σημαντικός χριστιανικός πληθυσμός, ασσυριακός, ο οποίος επίσης λόγω των πολεμικών συγκρούσεων αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα. Σήμερα όμως οι Ασσύριοι, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα στο Ιράκ, προσπαθούν να επανεφεύρουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και για να αυτοπροσδιοριστούν εκ νέου. Και για να το κατορθώσουν αυτό, στρέφονται στην αρχαιότητα. Βλέπουν στο παρελθόν, στην ιστορία της περιοχής, και αναζητούν τους προγόνους τους στην Ασσυριακή αυτοκρατορία, στην Ασσυριακή περίοδο. Αυτή είναι μια εικόνα από μια εκκλησία στην Ανκάουα, στο Ερμπίλ, η οποία είναι χριστιανική όπως βλέπετε, είναι όμως κατασκευασμένη, μιμούμενη ένα αρχαίο ζιγκουράτ. Βλέπετε ότι ο πύργος της εκκλησίας είναι βαθμιδωτός, σαν να πρόκειται για ένα ζιγκουράτ. Δεν είναι τυχαίο η επιλογή αυτού του μοτίβου. Θέλει ακριβώς να υποδηλώσει τη συνέχεια, την πολιτισμική συνέχεια που υπάρχει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ακόμα πιο οφθαλμοφανές, είναι αυτή η προσπάθεια όταν μιμούνται συνειδητά τελετές, αρχαίες τελετές, όπως η τελετή εδώ πέρα για τον εορτασμό του νέου έτους, και μάλιστα ντύνονται, φοράνε και ρούχα των αρχαίων Ασσυρίων, βάζουν και αυτές τις ψεύτικες, βλέπετε εδώ αυτός ο κύριος εδώ φοράει και μια ψεύτικη γενιάδα, για να προσπαθώντας να μιμηθεί τα ανάγλυφα που βλέπουμε από τα που έχουμε στα αρχαία συνειδιακά ανάγλυφα. Είναι πάρα πολύ πιστή η απεικόνηση. Είναι εντυπωσιακή, δηλαδή η αναπαράσταση αυτή του άρματος με το σκίαστρο που υπάρχει από πάνω, το βασιλιά. Βέβαια υπάρχει μια προσθήκη η οποία δεν υπάρχει ποτέ στα συριακά ανάγλυφα, αυτής της γυναίκας, της συζύγου του βασιλιά.
Αυτό δεν είναι όμως μια τυχαία προσθήκη. Αυτό επίσης παραπέμπει στην ασυριακή τελετή του Ακίτου του νέου έτους, όπου γίνεται ένας ιερός γάμος μεταξύ του βασιλιά και μιας θεάς. Οπότε αυτή η κυρία εδώ πέρα συμβολίζει μια θεά. Θα μου πείτε βέβαια πώς συμβαδίζει αυτό με τη χριστιανική λατρεία. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι μια, εντάξει, ίσως αναβίωση. Αυτό όλο το παρελθόν χρησιμοποιείται σήμερα για να δημιουργηθεί μια νέα ασυριακή ταυτότητα από τους χριστιανούς που ζουν στο Ιράκ. Βλέπετε εδώ ένα κοριτσάκι ντυμένο, έχοντας το σήμα το που έχουν οι Ασσύριοι, έχει και τα χρώματα. Δημιουργείται ουσιαστικά και ένας, μπορώ να πω, ένας εθνικισμός. Υπήρχαν σκέψεις για μια αυτονόμηση μιας περιοχής στο βόρειο Ιράκ, η οποία θα γινόταν έδρα των Ασσύριων, θα μπορούσαν να ζήσουν εκεί όλοι οι Ασσύριοι χριστιανοί. Αυτές τις σκέψεις τις διέκοψε αυτή η ξαφνική και τόσο βία εξάπλωση του Ισλαμικού κράτους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας αυτές τις πανάρχιες μεθόδους τρομοκρατίας έχουν καταφέρει και αυτοί μέσα σε πολύ μικρό σύντομο χρονικό διάστημα να επεκτείνουν την επικράτειά τους, καταλαμβάνοντας τεράστιες γεωγραφικές περιοχές. Θύματά τους, βέβαια, δεν υπήρξαν μόνο οι χριστιανοί, Ασσύριοι ή και άλλες από τα άλλα δόγματα. Θύματά τους υπήρξαν και μια σειρά από άλλες μειονότητες, οι Γεζίδοι, οι ίδιοι μουσουλμάνοι του Σιητικού δόγματος, αλλά και Σουνίτες, οι οποίοι δεν ήταν αρκετά ακραίοι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δόγματα, με τις δοξασίες του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχει βέβαια αντίσταση κατά του Ισλαμικού κράτους. Το μεγάλο βάρος έχει πέσει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην περιοχή του Ιράκ, στους Κούρδους, στην περιφέρεια Κουρδιστάν. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί και μικρές πολιτοφυλακές από Ασσύριους χριστιανούς. Τις βλέπετε εδώ πέρα, έχω επισημάνει από μια σχετικά πρόσφατη φωτογραφία, οι οποίοι έχουν αυτοοργανωθεί, έχουν δημιουργήσει αυτές τις πολιτοφυλακές με σκοπό την προστασία βέβαια των χωριών τους, των περιοχών τους, και μάχονται, πολεμούν και αυτοί μαζί με τους Κούρδους το Ισλαμικό κράτος. Αυτή η πολύ πολύ σύντομη παρουσίαση, προσπάθησα να την περιορίσω γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο, πρέπει να η αίθουσα να αδειάσει φαντάζομαι σε λίγο, νομίζω ότι δείχνει πως η κατάσταση στην σημερινή Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ σύνθετη. Η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα οικοσύστημα με πολύ ευαίσθητες ισορροπίες, πολύ λεπτές ισορροπίες, τις οποίες ένας εξωτερικός παρατηρητής πολύ συχνά δεν κατανοεί. Και δεν πρέπει να έχουμε μια απλουστευτική προσέγγιση σε όλο αυτό το θέμα. Δεν πρέπει δηλαδή να πούμε ότι εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει να προστρέξουμε στη βοήθεια των ανθρώπων αυτών επειδή είναι χριστιανοί και μόνο, θα βοηθήσουμε μόνο αυτούς και κανέναν άλλον. Αυτό, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, το πιθανότερο είναι ότι θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη θέση τους, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα προβλήματα σε αυτούς και το αποτέλεσμα θα ήταν το αντίθετο από αυτό που θα επιδιώκαμε εμείς σήμερα. Δεν νομίζω ότι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα αυτής της περιοχής βρίσκεται στον εθνικισμό, αλλά και στον θρησκευτικό φανατισμό. Η λύση, νομίζω, είναι η συνεργασία. Νομίζω ότι οι Ασσύριοι χριστιανοί, οι οποίοι προσπαθούν συνειδητά να συνδέσουν τον εαυτό τους με την αρχαία Ασσυριακή περίοδο, ακριβώς για να δείξουν, να υπογραμμίσουν, να τονίσουν ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε αρχαιότεροι από εσάς, από τους Κούρδους, από τους Τούρκους, από τους Άραβες,
Εμείς είμαστε πολύ αρχαιότεροι από εσάς, άρα αυτή η γη μας ανήκει, μόνο εμείς πρέπει να είμαστε εδώ πέρα. Είναι επίσης μια επικίνδυνη, νομίζω, αντίληψη. Νομίζω ότι συνετότερο θα ήταν, συνετότερη θα ήταν μια συνεργασία όλων αυτών των εθνικών ομάδων οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πίεση του Ισλαμικού κράτους, και ακριβώς επειδή οι Ασσύριοι χριστιανοί δεν αποτελούν μια πολυάριθμη πληθυσμιακή ομάδα σήμερα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν έχουν υπό τον έλεγχο τους κάποια περιοχή η οποία να είναι πλούσια σε πετρέλαιο ή σε οτιδήποτε άλλο τόσο πολύ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί αυτόνομα ίσως να επιβιώσει σε αυτή την περιοχή. Η δική μου γνώμη θα ήταν ότι αυτό θα το πετύχαιναν καλύτερα μόνο αν συνεργάζονταν με την, στην περίπτωση του Ιράκ τουλάχιστον, με την περιφέρεια του Κουρδιστάν. Και θα ήθελα να τελειώσω με μία εικόνα από πρόσφυγες, από μετανάστες, όχι Ασσύριους, αλλά Γεζίντι, Ζωράστρες δηλαδή, ακόμα και σήμερα, οι οποίοι και αυτοί φεύγουν, εγκαταλείπουν τις εστίες τους, κυνηγημένοι και αυτοί από το Ισλαμικό κράτος. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν μέχρι και τα σύνορά μας, όχι μόνο Γεζίντι, αλλά και Ασσύριοι, Σύριοι, Ιρακινοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν... φεύγουν από μια περιοχή πολύ δύσκολη, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει πείνα, όπου υπάρχει πολιτική και θρησκευτική ανελευθερία, έρχονται ως εδώ στις όχθες του Αιγαίου, προσπαθώντας, αναζητώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοπανιά. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος, που είναι το μουσικό μας μέρος. Ξέρουμε ότι έχουμε καθυστερήσει, σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σπάνια η ευκαιρία να ακούσουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζεμένα. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μουσικό μέρος που έχει αναφορές στη Μέση Ανατολή. Το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή στα Αραμαϊκά. Ο Ρόνι Μπουσάμπα θα μας πει το Πάτερ Ημών στα Αραμαϊκά. Θα ακολουθήσει το ποίημα Σιμεών του Καβάφη στα Αραβικά. Είχα προγραμματίσει να σας το πω και στα ελληνικά, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο αυτή τη στιγμή. Το Καβάφης έγραψε το ποίημα Σιμεών το 1917 για τον Σιμεών τον Στυλίτη. Και πρέπει να πούμε το εξής. Έχει μεγάλη σημασία αυτό σήμερα, διότι το μοναστήρι του Αγίου Σιμεών του Στυλίτη, εκεί όπου κατά την παράδοση ήταν ο στήλος του, είναι κέντρο τζιχατιστών και κέντρο εκπαίδευσης γυναικών τζιχατιστριών. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο ύμνο στο κύριε Κέκραξα και αμέσως μετά τρία τραγούδια που είναι το Βαχαμπίμπι, χριστιανικός ύμνος των Μαρονιτών του Λιβάνου της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά σε ελληνικούς στίχους του Νίκου Γκάτσου, και μετά ένα τουρκόφωνο τραγούδι των Ρωμιών της Καπαδοκίας σε καταγραφή του μεγάλου δασκάλου Σίμωνα Καρά, και τέλος στίχη από το Άσμα Ασμάτων του Σολομόντος στην μελοποίηση του Γιώργου Γενναίου, ο οποίος θα μας παίξει και λαούτο, μαζί του η Ειρήνη Τενέ και στην αρχή, όπως είπαμε, ο Ρόνι Μπουσάμπα. Κάντασι μου τη τιμελκούτο με χουίσα πιόνο. Αϊκάνο τπασμαϊό φαρό. Αμπλάν λαχνού τσούνου κλάνια ομόνο. Ω που κλάν χαουμπαίνου χάτου χέιν.
أي كانوا ذو فحنان شبطن الحيوبين لو تعلان النسيون إلو فصون من بيشو نطول تلو خيم الكوتو حيلو تشبحتو العلم علمي أعرفها نعم أشعاره الجديدة تحمست لها بيروت سأطالعها في يوم آخر اليوم لا أقدر لأني مضطرب قليلا من لبانيوس هو أكثر تبحرا باليونانية بالتأكيد لكن أهو أفضل من ملياغروس لا أظن آيا ماغيس من ذا ليبانيوس وما ذي الكتب وما ذي الدناءات يا ماغيس كنت أمس بداعي الصدفة تحت عمود سمعان اندسست بين المسيحيين الذين كانوا يصلون بصمت ويتعبدون ويسجدون لكن أنا غير المسيحي لم يكن لي سلام نفسهم وكنت أرتجف وأدهش وأضطر لا تبتسم 35 سنة تفكر صيفا شتاء ليلا نهارا 35 سنة على عمود يعيش ويشهد قبل أن نولد نحن أنا عمري 29 سنة وأنت على ما أعتقد أصغر مني قبل أن نولد نحن تخيل صعد سمعان إلى العمود ومذاك هو هناك أمام الله لا رغبة لي في العمل اليوم ما عدا هذا يا ماريس من الأفضل أن تقول مهما يقول الصفسطائيون فإني أعترف بلام شاعرا أولا على سور إليك استمع
Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Στεφανία Μεράκου και την κυρία Ειρήνη Κρίκη από τη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών για όλη την άψογη συνεργασία που είχαμε και την φίλη Εύη Μπακοπούλου για την αμέλητη συμπαράστασή της στην απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ όλους σας.